Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε Δευτέρα βράδυ, η εκπομπή θα είναι σημαντικά διαφορετική από τις συνηθισμένες. Καταρχάς, πιθανώς να είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς αυτής, γιατί όπως τα υπολογίζω, η επομένη Δευτέρα είναι 23 του μηνός και συνήθως το κανάλι μας εδώ και χρόνια, Τέτοιε μέρε γεμίζει το πρόγραμμα με προγράμματα σχετικά με τα Χριστούγεννα, με το νέο έτο κτλ. Θα πείτε τι σχέση έχει αυτό με το περιεχόμενο τη εκπομπή. Έχει την εξή πολύ συγκεκριμένη σχέση, ότι σκέφτηκα ότι καλό είναι ε, ολοκληρώνοντα αυτήν την χρονιά, Όχι βέβαια την τηλεοπτική. Ε, ολοκληρώνοντα λοιπόν τη χρονιά αυτή, να την ολοκληρώσουμε, να την τελειώσουμε με ένα χαμόγελο. Ε, αρκετά σύννεφα μαζεύονται στον ορίζοντα. Ακούτε ειδήσει, παρακολουθείτε την επικαιρότητα, βλέπετε τι γίνεται και πολύ κοντά μα μάλιστα. Δεν μπορεί παρά κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και εμεί με αυτά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δικαιούμαστε νομίζω κάποιο χαμόγελο και εμεί. Θα είδατε λοιπόν από την προεξαγγελία του σταθμού ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μπόστ. Ποιο είναι ο Μπόστ τώρα και γιατί θα μιλήσουμε για αυτόν. Πριν από λίγε μέρε, νομίζω 13 του, ναι, του μηνό, 14 και τα λοιπά, ήταν η μέρα που εδώ και καιρό βέβαια, εδώ και χρόνια, ε, πέθανε ο Μπόστ ο γνωστότατος σκητσογράφος, του οποίου το όνομα βέβαια δεν ήταν Μπόστ, ήταν Μέντις Μποσταντζόγλου και ούτε και αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Το πραγματικό, το πραγματικό του όνομα ήταν Χρύσανθος Βοσταντζόγλου. Από την Κωνσταντινούπολη, γεννήθηκε το 1908, έμεινε στη Ρουμανία, μετά έρθε στην Ελλάδα. Μέσα από διάφορες συγκυρίες λοιπόν, του έμεινε τελικά το καλλιτεχνικό, α το πούμε έτσι, προσωνύμιο του Μπόστ. Και θα θυμούνται οι παλαιότεροι, και σήμερα θα χαμογελάσουν και οι νεότεροι βέβαια, θα θυμούνται οι παλαιότεροι ότι ο Μπόστη ήταν ένας τακτικότατος σκητσογράφος στις μεγάλες εφημερίδες της Αθήνας, στα νέα, αργότερα στην ελευθεροτυπία στην Ελευθερία την παλιά του Κόκα και κατά καιρός εξέδιδε και δικά του βιβλία. Χιουμοριστικά βέβαια. Ο Μπόστ είναι αυτός που θα δούμε τώρα απλώς για να θυμηθούμε οι παλαιότεροι και να δουν οι νεότεροι. Αυτός είναι ο Μπόστ λοιπόν. Ο Μέντις Μποσταντζόγλου. Ε, χαρακτηριστικό, ας πάρουμε την εικόνα από την φωτογραφία του, χαρακτηριστικό του Μπόστ ή της γραφής του Μπόστ είναι το εξής. Ενώ ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ε, πολύ έξυπνος, πυνθυροβόλο πνεύμα και θα δούμε, ε, είχε ακολουθήσει Κάποια στην πόρτα εντό εισαγωγικών τεχνοτροπία, γιατί ήταν και σκητσογράφο και στοιχουργό και όλα αυτά. Κάτι ανάμεσα από το Θεόφιλο, κάτι ανάμεσα από του ψεύτοκαθαρευουσιάνου, αυτού που δίθεν γνώριζαν τη γλώσσα, την καθαρεύουσα και ενώ δεν τη γνώριζαν και εννοούσαν να γράφουν σε αυτή, ε, κατά κάποιο τρόπο κατακριουργώντα και την καθαρεύουσα και τη δημοτική. Είχε θετήσει λοιπόν ένα τρόπο γραψήματο, ανορθόγραφο, ε, σκοπίμω ανορθόγραφο βέβαια ασύντακτο σχεδόν, αλλά με έναν μυστήριο τρόπο πολύ χαριτωμένο. Άλλη φορά θα πούμε ίσως πολύ περισσότερα για τη βιογραφία του Μπόστι και άλλων σκητσογράφων των χρόνων εκείνων. Σήμερα για να κερδίζουμε χρόνο και πραγματικά να μας μείνει το χαμόγελο στο τέλος, κατευθείαν τώρα θα μπούμε σε αυτό που θέλω να, να δούμε. Και κυρίως... Και δεν ξέρω κι εγώ βέβαια σε μια ζωντανή εκπομπή δεν μπορεί κανεί να τα υπολογίσει στο λεπτό τη ώρα και στο δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω κι εγώ λοιπόν από ένα τεράστιο έργο του Μπόστ τι θα προλάβουμε ή τι δεν θα προλάβουμε και πώ θα τα ρυθμίσουμε. Αλλά σκέφτηκα να αρχίσουμε ε, από σκίτσα ή σχολιασμού εκτενέστερου του Μπόστ τη δεκαετία βέβαια τότε τον, του τέλου του 50, των αρχών του 60 μέχρι και του 70 καταστάσεων της, στη χώρα μας, οι οποίε δυστυχώ με διαφορετική μορφή, προφανώ με διαφορετικά πρόσωπα πλέον, συνεχίζουν, συνεχίζουν να υπάρχουν. Καταστάσει δηλαδή παθολογικέ στο δημόσιο βίο τη χώρα. Και έτσι, χαρακτηριστικά μια που εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ξέρετε όλοι, είτε Θεσσαλονίκη με απόλυτη βεβαιότητα, είτε από άλλε πόλει ή και χώρε όπου ακούγεται αυτή η και χωρε οπου ακουγεται αυτη η τι γίνεται με τα δημόσια έργα και κυρίω με το μετρό, το οποίο μετρό έγινε και αυτό φάντασμα ε, ενώ σε όλες τις χώρες του κόσμου τα δημόσια έργα τελειώνουν, αρχίζουν σε τακτή και γνωστή ημερομηνία και τελειώνουν επίσης σε γνωστή και τακτή ημερομηνία στη χώρα μας είναι σαν του γεφύρι της Άρτας, αυτά τα δημόσια έργα. Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου το μετρό, το οποίο χρόνια ολόκληρα σέρνεται, δισεκατομμύρια έχουν καταξοδευτεί και νομίμως και παρανόμως η εξαμιλία δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη σε ποινικέ ρήτρε και σε τέτοια, και ακόμα σέρνεται, 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 και αν θα γίνει και ποτέ. Τέλο πάντων, αυτά είναι τα σημερινά. Για να δούμε τώρα πριν 60 χρόνια για τα δημόσια έργα. Κάποτε η συγκρού ήταν στην Αθήνα τώρα. Πα, φεύγω από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στην Αθήνα. Κάποτε συγκρού ήταν σε κακοχάλι. Ε, κάποια μέρα κανονίστηκε για τη διπλωματική σου μια επίσκεψη του στρατηγού Ντεγκόλ ω πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έπρεπε λοιπόν, τότε λειτουργούσε βέβαια το ελληνικό, έπρεπε η πομπή η φέρουσα του πρόεδρου τη Δημοκρατία τη Γαλλική και τη Συνοδεία του να περάσει από τη Σύγκρου. Βάλθηκαν λοιπόν γρήγορα γρήγορα να κάνουν έργα στη Σύγκρου. Αναστατώθηκε ο δρόμο, και όταν αναστατώθηκε ένα τόσο μεγάλο δρόμο, αναστατώνεται όλη η Αθήνα. Και κράτησαν μήνε και μήνε αυτά τα έργα. Ήρθε ο Ντεγκόλ, έφυγε, τα έργα γινόταν και γινόταν και δεν τέλειωνα να πούτε και εκεί. Και δείτε μια έτσι χαρακτηριστική τώρα εικόνα του Μπόστ αυτού του πράγματο. Α δούμε λοιπόν την επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα. Τα έργα στη Συγκρού. Για να δούμε λίγο εσεί από εκεί, όσο φαίνεται, γιατί η αλήθεια είναι δεν πολύ φαίνεται κιόλα, είναι ο δρόμο διαλυμένο τελείω, όπω βλέπετε. Και στη μέση, βλέπετε οδοστρωτήρες, βλέπετε εργάτες, γερανούς, τα πάντα. Και στη μέση, χαρούμενοι χορεύουν ένα δημοτικό τραγούδι, οι εργολάβοι. Η μόνη δηλαδή κερδισμένη από το δρόμο αυτό και από αυτά τα έργα είναι η εργολάβοι μέσα σε αυτό το χάος. Χοροπηδούν λοιπόν χαρούμενοι αυτοί οι τέσσερις που βλέπετε γύρω-γύρω και θα θυμάστε ίσως το παιδικό τραγουδάκι ήλθε πάλι η άνοιξη ε, τραγουδούν αυτοί. Για δείτε το όσο μπορείτε θα σας το διαβάσω εγώ μέσα στο, στο πλαίσιο. Ήλθε πάλι η διάνοιξη. Ήλθε με λουλούδια. Η μπουλντόζα προχωρεί. Πέτρες, χώματα, σωρί και παντού χαρά χωρεί και χαρά τραγούδια. Από κάτω στην παρένθεση, δημοτικών <coughs> εργολάβων. Και από κάτω, όπως λέει ο τίτλος του τραγουδιού, η χαρά της ανοίξεως, Βάζει ο Μπόστη και ένα δέλτα γιώτα, η χαρά της διανύξεως. Και κοιτάξτε και ένα χαρακτηριστικό, ε, πώς περπατούν οι πεζοί στο δεξί μέρος της εικόνας, βλέπετε ένα χαντάκι και κάτι κεφάλια. Είναι οι πεζοί οι οποίοι μέσα από το όριγμα αυτό προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο κτλ. Και μέσα σε αυτό το χαμό, σημασία τεράστια στα σκίτσα του Μπόστη, έχει και η λεπτομέρεια. Μέσα σε αυτό το χαμό, τώρα στο άκρο αριστερό τη εικόνα ο τροχονόμος, βλέπετε ένα τροχονόμο, κάτω κάτω, αριστερά, μέσα στο, στο, πλαίσιο λέει ο τροχονόμος, παρακαλώ μη σταθμεύετε, διότι παρακολουθείτε την κυκλοφορία. Δηλαδή εδώ μέσα γίνεται κυκλοφορία τώρα και διώχνει και το αυτοκίνητο να μη σταθμεύσει εκεί πέρα. Και στο απάνω μέρος της εικόνα, στην ταράτσα απέναντι, κάποιος με το χαρτί στο χέρι και με καπέλο έτσι και γραβάτα, ο μηχανικός δηλαδή, δίνει εντολές πώς να γίνει το έργο, το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ δηλαδή. Για να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα του Μπόστ πάλι για το ίδιο έργο. Εδώ τώρα, στο χαντάκι που βλέπατε πριν, περπατούν οι παίζοι μέσα από το χαντάκι ε, και από το ένα χαντάκι βλέπει ο άλλο στο άλλο μια γνωστή του, μια φίλη του. Βλέπετε, από το ένα χαντάκι βγαίνει και βλέπει στο άλλο μια φίλη του και τη λέει: Τι γίνεστε, Μανδάμ, χαθήκατε. <laughs> δηλαδή, ο, ο Μπόστ παίζει και με αυτά τα, τα λογοπαίγνια του, χαθήκατε. Μεταφορικό και κυριολεκτικό, βέβαια, διότι κατά τη γη χάθηκε η γυναίκα για να περπατήσει εκεί μέσα. Ε, και αυτό βέβαια είναι το κακό τη ανοργανωσιά και του χαμού που γίνεται στα δημόσια έργα. Α πάρουμε την εικόνα. Πόσε και πόσε φορέ σήμερα δεν μιλάμε για τον κανόνα τη υπερτιμολογήση, τα χαμένα χρήματα. Θυμάστε, θα τα διαβάσετε και εσεί προκειρού βέβαια, σα τα έλεγα και από εδώ. Οι εθνικοί δρόμοι στοιχίζουν έξι φορέ παραπάνω από το κανονικό. Για, για διάφορου λόγου που του καταλαβαίνετε πολύ καλά, αλλά δεν είναι, δεν είναι η εκπομπή σήμερα για τη διαφθορά στοιχίζουν έξι φορές παραπάνω. Αυτό γίνεται με όλα τα δημόσια έργα τώρα. Αν δεν είναι τώρα, από τότε που υπάρχουν δημόσια έργα, και δείτε τώρα στη δεκαετία του 60, πώς ο Μπόστ, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, εδώ, ε, στις υπερτιμολογήσεις. Για κοιτάξτε κάτι τώρα που θα το δούμε πολλές φορές. Πρωταγωνιστές ε, στι, στα σκίτσα του Μπόστ είναι... Η γυναίκα που βλέπετε στη μέση, με τη ρακένδητη ενδυμασία, τα, αυτό να πω, τις χλαμίδες, την περικεφαλαία, την διαλυμένη, η οποία είναι η μαμά Ελλά. Αριστερά είναι το ένα το αγοράκι, είναι ο πιναλέων. φοράει αυτό το καπέλο που γράφει πιναλέων, πάντα φυσικά πεινασμένο και λιμασμένο το παιδί, και δεξιά η κόρη με το φιονγάκι είναι η Ανεργίτσα. Η μαμά Ελλάς λοιπόν έχει δύο παιδιά, το, το ένα λέγεται πιναλέων και το άλλο λέγεται Ανεργίτσα. Η οποία Ανεργίτσα πάντοτε παραμάσχαλα κρατάει ένα βιβλιάριο πάντοτε το οποίο γράφει απάνω βιβλιάριον απόρου κορασής. Ήταν κάτι βιβλιάρια που μοίραζε τότε η Φρυδερίκη στα κορίτσια. Τάχνα τα είχαν τα πρικήσει και είχαν ένα μικρό ποσό το οποίο με το πέρασμα των χρόνων θα γινόταν μεγάλο και θα ήταν πρίκα των κοριτσιών. Το βιβλιάριον απόρου κορασίδος έγραφε από όξο. Ε, όπως το γράφει βιβλιάριον απόρου Η μαμά Ελλάς, λοιπόν βλέποντας τα έργα που γίνονται μιλάει στο γιό της, στο, στον Πιναλέοντα και του λέει. Τι του λέει, να, ε, μάλλον ο Πιναλέον, με συγχωρείτε, ο Πιναλέον πρώτος μιλάει στη μαμά του. Και τι της λέει, για να δούμε από κοντά τι της λέει. Λοιπόν, διαβάζουμε λίγο το αριστερό κάτω. Η τρύπα που πρόριστε τον λόφον να τρυπήσει θα μας ανέλθει υψηλά και θα μας ωφελήσει. Αλλά με τα διόδια και τα λοιπά πράξεις δεν επιβαρυνόμεθα εκατοτέρω τάξη. Δώδεκα μόνον ευτυχώ θα φάγει δια να γίνει και κάψιν θα έχει ελαφράν πλαγίος που θα κλείνει. Γίνεται λοιπόν δρόμος απάνω, ο οποίος θα στοιχήσει μόνον δώδεκα εκατομμύρια. Και χαίρεται το παιδάκι ότι εντάξει είμαστε με δώδεκα εκατομμύρια. Και του λέει όμως η μαμά Ελλάς, του απαντάει «Έτσι και στην Ομόνια πεντέμιση μας λέγανε και εξήντοταν έφτασε οι Αθηναίοι κλέγανε. Αφού λοιπόν και η τρύπα μα με 12 θα αρχίσει, περίπου 300 στο τέλο θα στοιχήσει. Όπου λοξό τη κλίσεω, δηλαδή όπου είναι ανηφορικό ο δρόμο, όπου λοξό τη κλίσεω, τα έξοδα ανέρχονται. Ώρα νερά ομόνοια, πλαγίω που εξέρχονται. Τα συντριβάνια δηλαδή τη ομόνοια. Την λόξα τον πληρώνουμε όλοι οι απογόνοι. Εκάστη τρύπα ει βουνό και τρύπα ει την ζώνη. Τι θα πει αυτό, Εκάστη τρύπα εις βουνό και τρύπα εις τη ζώνη σημαίνει ότι κάθε ε, έργο που γίνεται βάζουμε και μια τρύπα, στενεύουμε τη ζώνη μας, δηλαδή πληρώνουμε και πεινάμε περισσότερο. Αντί με υπερέσοδα τις τρύπε μας να κλείσουμε, καινούργιε ανοιγόμεθα και λόφους θα τρυπήσουμε. Αφού τα απεφάσισαν, δεν ωφελούν οι λόγοι. Σημαίνει πως επίγεται και η τρύπα μας, τρώγει. Η τρύπα δηλαδή τη ζώνη. Και οι λεπτομέρειες που σας έλεγα, ε, κοιτάξτε λίγο α, Αν μπορούμε η τεχνική μας Ας γυρίσουμε λίγο το, Αν μπορούμε στην, στην μεγάλη εικόνα αυτού του σκίτσου στην, Ναι εδώ ακριβώς Βλέπετε την ταμπέλα δεξιά σύ, σύραξη λικαβιτού Που ανοίγεται το τούνελ αυτό Και αριστερά τώρα Κοιτάξτε τώρα αριστερά Βλέπετε μια ταμπελίτσα εγάλεο ε, Που λέει Και μια γυναίκα μαυροφορούσα Με ένα σταυρό στο χέρι ψηλά Και κόσμος γύρω γύρω Να την ζητοκραυγάζει Τότε λοιπόν Κάτι που παρέλειψα να σας πω, ότι τα σκίτσα του Μπόστ, μάλλον το είναι και αυτονόητο, συνδέονται άμεσα, άμεσα με γεγονότα της τότε καθημερινότητος. Η καθημερινότητα λοιπόν βασικά που σχολιάζει εδώ είναι βέβαια τα δημόσια έργα, αλλά τότε είχε, βλέποντας τώρα στο άκρο αριστερό το, στο Εγάλαιο, τότε είχε αναφανεί μια γυναίκα ε, στο Εγάλαιο, μια Αθανασία Κρικέτου, η οποία ε, είχε μια αυτή στο δέρμα, ε, μια α το πω έτσι, όχι, όχι πάθηση, μια ιδιότητα. Όταν χάραζε στο δέρμα τη κάτι, δερματοστηξία έμενε αυτό ώρες ολόκληρε. Χάραζε λοιπόν αυτή απάνω στο, στο, στο θώρα κάτι μηνύματα από το Θεό και κοροϊδεύε του αφελείς και του μάζευε τα λεφτά. Η Αθανασία η κρικέ του. Και αυτή ήταν η περιβόητη Αθανασία του Εγάλεο. Και βλέπετε τώρα, σε, σε, σε σκίτσο του Μπόστ, για τα δημόσια έργα. Στη γωνιά είναι και του εγάλο αυτά που έκανε αυτή. Ας πάρουμε βέβαια την εικόνα. Επίσης, τότε ε, εμφανιζόταν το φαινόμενο που σήμερα είναι ενδημικό πια, το να έχουν σε κάποιες φάσεις της δημόσιας ζωής να, να έχουν υπερισχύσει τα συμφέροντα, τα οργανωμένα συμφέροντα κτλ. μπροστά στα οποία υποχωρούσαν οι πολιτικοί. Βλέπετε σήμερα πως κατηγορείται το πολιτικό σύστημα ότι, ότι υπακούει στον τάδε μεγάλο μέτοχο και στον τάδε που έχει την τάδε ομάδα και βέβαια και αυτοί γι' αυτό παίρνουν τις ομάδες η αλήθεια είναι για να ελέγχουν το πολιτικό σύστημα αλλά αυτό ήταν ενδημικό από τότε. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ο τότε λοιπόν μεγάλο χαρακτηριστικό του μεγάλο επιχειρηματία ήταν ο Ωνάσης ε, ο οποίο ήταν πράγματι Πράγματι μέγας επιχειρηματίας, δεν υπάρχει γι' αυτό, αμφιβολία. Ε, όπως λοιπόν είναι εξαπλωμένος ο Ωνάσης, του είναι ο Υπουργός. Λοιπόν, ο Ωνάσης ήταν γαμπρός του Λιβανού, του μεγαλύτερου εφοπλιστή της χώρας. Ο οποίος ο Λιβανός είχε δύο κόρες, θα δούμε μετά τη μία την πήρε αυτός, μετά ο Νιάρχος, μετά χώρισε, τέλος πάντων μεγάλη ιστορία είναι αυτή. Αν προλάβουμε θα δούμε και, στο, και αργότερα γιατί τα σχολεία σε και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ο Ωνάσης λοιπόν εξηγεί πρώτα ο Μπόστ. Λοιπόν, συναπάντημα με τον Αριστοτέλη. Πώ συναντιέται ο Υπουργό με τον Αριστοτέλη. Απάνω πάνω τώρα. Εξηγεί πρώτα ο Μπόστ τι συμβαίνει. Η το γρασίδι εκάθιτο και έπινεν ουίσκι. Ρεμβόδη παίζουν μουσική, ακούουν κάτι δίσκι. Κτυπώντα χείρα ρυθμικό, η μάνα μου με δέρνει. Το κότερο τη καλλιγά των υπουργών του φέρνει. Η μάνα μου με δέρνει ήταν ένα τραγούδι τότε. Η μάνα μου με δέρνει, με δέρνη και πονώ. Το φέρνει λοιπόν τον υπουργό Λοιπόν, και του μιλάει τώρα, το απευθύνει το λόγο Νάση, ξαπλωτό, με τα ουίσκι του και με τα τέτοια του και υπουργό όρθιο σε στάση προσοχή σχεδόν. Και λέει λοιπόν ο Νάση, «Καλώς τον τον υπουργό, μη στέκει έτσι σούζα. Πάρε σε σλόν και κάθισε και φέρτε μα δυο ούζα. Εμένα να με συγχωρεί που είμαι ξαπλωμένο, είμαι ξαπλώνων πάντοτε σαν έρθει καλεσμένο. Συμβολικώ ξαπλώνομαι, μ' αρέσει χαμηλά, από εκεί ξεκίνησα και βρίσκομαι ψηλά. Επομένως, ξαπλωμένος, είμαι ευχαριστημένος. Και ο υπουργό Σούζα μπροστά στον Ωνάση, είμαι συγκεκινημένος εκ της τιμής. Λιβανός ο πεθερός σας, λιβανίζομαι κι εμείς. Επειδή ο πεθερός είναι ο μεγαλύτερος εφοπλιστής βέβαια της χώρας, ίσως και της Ευρώπης ολόκληρης κινητά χρόνια, τον λιβανίζει το πολιτικό σύστημα. Ε, ο Νάση τώρα, για να δούμε, α πάρουμε αυτή την εικόνα. Κάποια στιγμή λοιπόν φορολογήθηκαν αυτοί. Ο, ο, ο Νάση και ο άλλο ο, ο Νιάρχο τότε, εκείνων των χρόνων, λοιπόν, φορολογήθηκαν από το κράτο. Ο Νιάρχο φορολογήθηκε με 11.000 δραχμέ, ο φόρο που πλήρωσε με το, με, το, με το μεγαλύτερο στόλο τότε, ε, τον εμπορικό, φορολογήθηκε με 11.000 δραχμέ, δηλαδή 300 ευρώ, βέβαια οι δραχμές είχαν τότε μεγαλύτερη αξία, αλλά 11.000 δραχμές ήταν ό,τι είναι σήμερα 2.000 ευρώ, ας πούμε. Και ο Νάσης με ένα αντίστοιχο μικρό ποσό. Και παραπονεύτηκε κιόλας ο Νάσης ότι είναι πτωχός και ότι τον, τον πιέζουν με τη φορολογία. Ε, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ο πτωχός ο Νάσης. Από τον Πόστ βέβαια πάντα εννοείται. Έχει βγάλει λοιπόν δίσκο ο, ο ο πτωχός, και, και ζητιανεύει λοιπόν... Και λέει ο Νάσης. Δείτε πρώτα το, το σκιτσάκι το κάτω στον Νάση. Που μιλάει ο Νάσης. Θα σας πω μετά τι σημαίνει ακριβώς. Κάηκαν και τα λεφτά μου, δοκιμάσας με ένα τραύμα, ε, μεγά τραύμα, πως δεν έκαψα και την τραγουδίστρια, είναι θαύμα. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά. Γιατί λέει αυτός που πάει να τον ελεήσει τώρα. Ο πτωχός αυτός Ζητιάνος, υποφέρον και πινάλα. Είναι ζών με και τον συντηρεί η κάλα. Τότε τα έχει φτιάξει τούτο με την κάλα. Αν ο διάδοχο. Τώρα προσέξτε εισαγωγικά, που αυτό είναι σημαντικό. Αν ο διάδοχο κερδίσει, το είπα και το ξαναλέω, ει τον όρμον Σαν Λουτσία την Χριστίνα μου την καίω. Έτσι είπε. Κλείνω εδώ τα εισαγωγικά. Έτσι είπε, ζώνο άρχων εν το μέσον μεγαλείων. Αλλά ονειρεύ κερδί σα, το πλοίο. Και λέει ο άλλο ο φίλο, τώρα από το διαζύγιο άρχισαν τα δυστυχήματα. Τι ήθελε να τα στοιχήματα. Τι έγινε εδώ πέρα τώρα, Σα είπα πριν. Α την πάρουμε την εικόνα. Σα είπα πριν κάθε λέξη που λέω, Μπόστ έχει πάρα πολύ γούστο. Φτάνει να ξέρει κανεί και να θυμάται σε τι αναφέρεται. Εδώ ακούσατε για ένα στοίχημα, Θα κάψω το πλοίο, δεν θα κάψω το πλοίο μου. Και αναγκάζει το κάψω, γι' αυτό ζητιανεύω. Λέω, Νάτσε, Τι είχε γίνει τότε, Τότε ήταν το 1960 έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί αγώνες του 60. Σε ένα άθλημα στην Ιστιοπλοεία, ε, καταρχάς το πλοίο το οποίο θα έκαιγε ή έκαψε κατά το, την ιστορία του Πόστο Ωνάσης, είναι για να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, ο Νάσης είχε μια θαλαμιγό, ονόματι Χριστίνα, περιβόητη θαλαμιγό, πολυτελέστατη για τα χρόνια εκείνα και μάλιστα ήταν το πιο, εκείνα τα χρόνια βέβαια, το πιο επίμικες ε, ιδιωτικό σκάφος του κόσμου. Μετά βέβαια βγήκαν οι Σαουδάραβε, βγήκαν. Αλλά η ήταν το μεγαλύτερο ιδιωτικό σκάφο. Αυτή ήταν λοιπόν η Χριστίνα, η Θαλαμιγός Χριστίνα. Α πάρουμε τη Δαλαμυγό τώρα. Ε, γινόταν λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνε του 1960. Στου αγώνε αυτού, στην Ιστιοπλοεία, συμμετέσχε και ο διάδοχο Κωνσταντίνο, ο μετέπτα βασιλιά. Ε, Α δούμε την επόμενη εικόνα. Ήταν δύο μεγάλα αστέρια τη Ιστιοπλοεία, ο Σκιτζόγλου και ο Ζαήμη. Αυτή εδώ πέρα είναι ο Σχιτζόγλου και ο Ζαήμις, ένθεν και ένθαν Και στη μέση ο διάδοχο Κωνσταντίνο, ο οποίο ισχολεί, ε, 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 ήταν ιστιοπλό, ξέρω και εγώ τέλο πάντων. Οι άλλοι δύο ήταν κορυφαίοι των κορυφαίων και φαβοροί για. Τέλο πάντων, ήταν στο πλήρωμα και ο διάδοχο. Πάνε λοιπόν στου αγώνε τη Ανταλουτσία στην Ιταλία, στην Ιστιοπλοεία και το σκάφο αυτό βγαίνει πρώτο. Κερδίζουν λοιπόν χρυσό, μετά, με χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο άθλημα της ιστιοπλοείας και γυρνάει πίσω η ομάδα, αλλά μπροστά μπροστά πάλι στις δόξες και στα τέτοια και στα κένα, ο διάδοχος ο οποίος ήταν, ή πραγματικά ήταν και αυτό στην ομάδα αυτή. Τέλο πάντων, για δείτε την επόμενη εικόνα. Και κατεβαίνει θριαμβευτή από το αεροπλάνο και ο ολυμπιονίκης Βλέπετε, βάλαν και στο αεροπλάνο πριν βγει, βέβαια. Ε, δεν φαντάζομαι να πετούσε έτσι το αεροπλάνο, αλλά πριν βγει πριν ανοίξουν οι πόρτε, με τη σκάλα βάλαν και οι δάφνε και αυτά να περάσει ο διάδοχο Ολυμπιονίκη. Α, το λέει απάνω. Καλώ ήρθατε, Ολυμπιονίκα. Και στην καθαρεύωσα. Ναι, το λέει. Συγγνώμη, σα εξηγώ κάτι που το βλέπετε. Δεν το είδα και εγώ τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν. Και κατεβαίνει η Ολυμπιονίκη με το χρυσό μετάλλιο και τα τέτοια. Ο... Α πάρουμε την εικόνα. Ο Νάση τώρα. Για να καταλάβετε τώρα τον Πόστ. Ο Νάση, πρώτο του αγώνα αυτού, είπε ότι εάν κερδίσει ο διάδοχο και η ομάδα αυτή πρώτη νίκη κτλ., τόσο από τον ενθουσιασμό από το αυτό μου θα κάψω το πλοίο. Την Χριστίνα, θα κάψω τη Χριστίνα. Και να γυρίσουμε λίγο στην εικόνα αυτή που βλέπαμε πριν, για ένα λεπτό. Αν μπορούμε για μισό λεπτό να γυρίσουμε λίγο. Κάνα δύο, αυτά πριν είναι. Στου τεχνικού αναφέρω, είναι κάνα δύο πιο πριν. Εκεί που ο Νάση ζητιανεύει. Αν μπορούμε. Εκεί, εκεί. Εδώ τώρα, αφού είδαμε αυτό το, το πράγμα, για και, κοιτάξτε τώρα. Ε, ο φτωχό αυτό ζητιάνο, υποφέρον και πινάλα, είναι ζών με και τον συντηρεί η κάλα. Προσέξτε τώρα, τα εισαγωγικά που σα είπα πριν, να τα προσέξετε. Είναι τα λόγια του, του, αν ο, είναι τα λόγια του ονάσι, Αν ο διάδοχο κερδίσει, το είπα και το ξαναλέω, ει τον όρμον Σαν Λουτσία, τη Χριστίνα μου την καίω. Τη Θα μου δηλαδή. Έτσι είπε, ζών ω άρχον, Εν το μέσο μεγαλείων, αλλά ονειρεύ κερδί σα, το πλοιάριο λεγόταν ηρεύ, αλλά ονειρεύ κερδί σα, το πλοίο. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία αυτού του σκίτσου. Και μια που, α πάρουμε την εικόνα, και μια που μιλάμε για φτώχεια των εφοπλιστών των τότε, εδώ να δείτε, άλλη ώρα βέβαια θα επεκταθούμε, να δείτε σήμερα τι, τι πληρώνουν οι πάμπλου αυτή τη χώρα. Και την πληρώνει η φτωχολογιά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ακριβώ με διαφορετικά τα ονόματα. Άλλο πέννητα, άλλο φτωχό των χρόνων εκείνων λοιπόν, όπω ήδη είπαμε, ήταν ο Νιάρχο. Ο Νιάρχο, ο οποίο τόσο πολύ φτωχό ήταν, που. Α δούμε την επόμενη εικόνα, τόσο φτωχό ήταν ο Νιάρχο, ο οποίο έφυγε να πάει να βρει την τύχη του. Αυτό είναι ο Νιάρχο με το τουφέκι και με τη στολή αυτή, να πάει να βρει την τύχη του. Η δραματική αναχώρηση του Ροβισόν Κρίσου. Πώς λέμε, λοιπόν, λοιπόν, του Ροβισόν Κρίσου. Δραματική αναχώρηση, λοιπόν. Πού πάει αυτός, ο Νιάρχος τώρα. Ο Νιάρχος είχε μια επίσης θαλαμιγό τεράστια και αυτή τη βλέπετε μέσα στη θάλασσα εκεί και θα πάει να ανέβει πάνω στη θαλαμιγό του τώρα. Η οικογένειά του τώρα, η γυναίκα του και τα δυο παιδάκια του, μάλιστα και το κοριτσάκι και τα αγοράκια, αν προσέχεις μια τα δακρύζουν που φεύγει ο μπαμπάς τους να βρει την τύχη του φτωχός και λέει η μαμά, η μαμά τους λέει στα παιδάκια, η πρωτοχρονιά εγγύζει, ο πατήρ σας σας φροντίζει, φεύγει νύστης και το φαΐ μας κυνηγών. Πάει λοιπόν να κυνηγήσει, να φέρει κανένα φράγκο, κανένα θύραμα στα παιδάκια του. Και λέει λοιπόν ο νιάρχος, ο πτωχό. Φεύγω παιδιά, αναχωρώ εις νήσων σπετσοπούλαν. Σαράντα φθάσα στο κιλόν εδώ την γαλοπούλαν. Δεν μπορούμε να δηλαδή, γαλοπούλα, πάμε εκεί. Πτωχότατος αναχωρώ εις κίνδυνου μυρίων, παλεύων με τον έλαφον και άγριων θηρίων. Υπάγω με την Κρεολίν, Κρεολίν είναι το όνομα του, της Θαλαμίγου, υπάγω με την Κρεολίν και όπλων δοξασμένων Έχω πτωχόν εισόδημα και τέκνον πεινασμένων. Κάμετε μία προσευχή, παιδιά, με τη μαμά σας, σώος να έλθει ο πατήρ γυρίζοντος κοντά σας. Σφυρίζει η θαλαμιγός και το πτωχόν μου πλοίον και να ναυπηγοί με χαιρετούν από τον παραλίον. Παρακαλέσατε θερμά επιτυχών διανών, εάν μου έρθουν δεξιά θα φέρω φασιανών». Παρακαλέστε λοιπόν είναι να χτυπήσω κανένα κούρκο, Καναδιάνο, αλλιώς θα φέρω φασιανούς. Θα μου πείτε τώρα, ας πάρουμε την εικόνα. Γιατί θα φέρει φασιανούς αν δεν πετύχει το κυνήγι και τα λοιπά. Ο Νιάρχος στη Σπετσοπούλα είχε ένα ολόκληρο συνεργείο ε, υπαλλήλων του, οι οποίοι διέτρεφαν φασιανούς, αλλά χιλιάδες φασιανούς, χιλιάδες, τους οποίους διέτρεφαν μόνον, μόνον για να πηγαίνει ο Νιάρχος με την παρέα του, ο πτωχό, να πηγαίνει με την παρέα του στη Σπετσοπούλα και να του άφηναν ελεύθερου τότε του Φασιανού και άρχισε η σφαγή. Τη κυνηγούσαν αυτοί, τα είχα κυνήγει και δεν έμενε Φασιανό για Φασιανό. Αυτό ήταν το άθλημα στο οποίο και αν δεν έβρισκε να χτυπήσει καμιά γαλοπούλα, λέει, θα έφερνε του Φασιανού. Θα μου πείτε, το πιστεύουμε, μήπω είναι εφεύρημα γουστόζικο μεν, αλλά εφεύρημα του Μπόστ. Για να δούμε. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι ένα από τα σχετικό, προς... έχει χρόνια βέβαια που βγήκε, από τα πρόσφατα βιβλία. Ε, πολλά έχουν βγει για τον Νιάρχο και για τον Ωνά και τα λοιπά, αλλά αυτό κατεμένει το εγκυρότερο γιατί το έγραψε ένα Δημήτρη Λιμπερόπουλο, ο οποίο ήταν μέρα νύχτα μαζί με αυτού. Για δείτε τώρα. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στην επόμενη σελίδα, ε, στην επόμενη εικόνα, συγγνώμη, ναι, και στην επόμενη σελίδα του βιβλίου, βέβαια, στην επόμενη εικόνα τη τηλεόραση, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για του εκτροφεί φασιανών. Και αυτή η εκτροφή φασιανών, λοιπόν, δεν είναι τίποτα καμιά βιοτεχνία, καμιά βιομηχανία κτηνοτροφική. Γιατί είναι ποιοι είναι οι εκτροφεί φασιανών. Για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Το κάτω μέρο δηλαδή τη ίδια σελίδα. Κάποια στιγμή ήταν, ήταν πώ το λένε, προσκεκλημένη η Χριστίνα. η κόρη του Ονάση, στο νησί του Νιάρχου. Κι όμω έπαθε νευρικό κλονισμό όταν διεπίστωσε τι ακριβώ γινόταν με τους φασιανούς του φασιανού του εκτροφείου του νησιού. Η υποτακτική του νιάρχου εκτρέφανε σε κλουβιά τα πανέμορφα αυτά πουλιά. Και όταν καταφθάναν οι καλεσμένοι παύλα κυνηγοί, τα, ελευθέρων, τα ελευθέρωναν μπροστά στου τυφεκιοφόρους. Εκείνα, γεννημένα και μεγαλωμένα στο κλουβί, δεν πρόφτεναν να χαρούν την απελευθέρωσή του και όπω ήσαν αθώα και απονύρευτα, έπεφταν πάνω στα σκάγια των φιλοξενουμένων και τα λοιπά. Συνεχίζει την άλλη σελίδα, γιατί δεν την έβαλα, γιατί μέχρι εδώ είναι, μέχρι εδώ είναι το ουσιώδε. Ε, Α πάρουμε την εικόνα. Αυτή η σφαγή, την οποία την ονόμαζαν βέβαια κυνήγοι αυτοί οι άνθρωποι, ε, κατέληγε στο να υπάρχουν φωτογραφίε όπου σε, σε επίπεδα τσιμε, τσιμεντένε, τσιμεντένα δάπεδα του νησιού, απλώναν του φασιανού του σκοτωμένου τον, τον έναν δίπλα στον άλλον χιλιάδε χιλιάδων, και φωτογραφίζονταν αυτοί με τα τρόπια, η μεγάλη κυνηγή. Αυτή ήταν, ας πούμε, η φτωχολογιά. Τότε που διαμαρτυρόταν για τις 11.000 δραχμές φόρο. Βέβαια, βέβαια, που ούτε και τότε τούλμουσε η πολιτεία να τους φιάσει να τους φορολογήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θράσος ήταν αυτό. Την ίδια ώρα που υπήρχε πραγματική φτώχεια και πραγματική φτώχεια εκείνα τα χρόνια, όπου χαρακτηριστικότατα την περιγράφει πάλι ο Μπόστ με ποιους. Με, τον, με τη μαμά Ελλάς και τον Πιναλέον τα λέω και εγώ στην, αυτήν όπως στην ονομαστική όπω τα λέει μποστ και την ανέργητσα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ λοιπόν, ο Πιναλέον ψάχνει στα σκουπίδια, ρακένδιτο και ελεηνό στο ίδιο κοιμαμά του, να βρει κανένα, ε, κανένα φαγητό μέσα στα σκουπίδια. Ε, και ψάχνω μέσα στα σκουπίδια, τραγουδάει ένα τραγουδάκι των χρόνων εκείνο του Χατζηδάκη, αν καλά θυμάμαι, το αστέρι αστεράκι μου και τα λοιπά, ψάχνει ο Πιναλέων, τι. Για να δούμε από κοντά τι τραγουδάει. Ψάχνω, στο κάτω μέρο. Ψάχνω δια κασέρι, κασέρι, κασεράκι που είμαι χλωμό, να θεμά το σα. Και το απαντάει η μάνα του. Το απαντάει η μάνα του. τώρα που είναι φθινόπορο και τα φαγιά σπανίζουν, οι νύχτε το ζαλίζουν και οι πίνε το φοβίζουν. Και όταν τα αγόρια του μιλούν, του λένε αυτό μη έχουν τι να πει. Του βρίζει τον πατέρα, το παιδί δηλαδή το πεινασμένο. Ρεφρέν. Κάπου υπάρχουν φαγητά, άλλοι τα μασάνε. Κάπου υπάρχουν ασφαλώ, μα δεν ξέρω πού. Και έτσι σκαλίζει στα χαρτιά, στον τενεκέ με στα άστρα, και είναι ικανό το το ορφανό το λυσακό, να φάει καμιά γλάστρα. Αυτή είναι η κατάσταση των πεινασμένων τότε και των φτωχών και όλα τα σχετικά. Ε, δεν λέμε σήμερα, πάνω σε αυτό τώρα που λέμε ότι οι ιστορίες επαναλαμβάνονται, δεν λέμε σήμερα, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, ε, για, τις, για τα, τα, αυτά που λένε οι πολιτικοί, ε, με κορυφαίο μάλιστα σας είχα πει και άλλη φορά, πώς ας πούμε κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω να ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω, παρά να ψάχνουμε τώρα ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσουμε, Α δούμε την αυτή σήμερα δεν λέμε κοιτάξτε την επόμενη εικόνα εδώ να δούμε λίγο να δούμε λίγο πριν σας πω αυτό που ετοιμάστηκα να σας πω εδώ τώρα κάποια στιγμή τότε ας, ας την πάρουμε ένα λεπτό την εικόνα για ένα λεπτό, ας την, για δευτερόλεπτα τα χρόνια εκείνα θα θυμούνται ε, οι παλαιότεροι έγιναν η γάμοι του Σάχη τη Περσία, προτού πέσει το καθεστώ του Σάχη, μετά έρθει ο Χωμεϊνή και τα θυμάστε όλα αυτά, έγιναν οι γάμοι μεγαλοπρεπέστατοι με την δεύτερη σύζυγό του. Ο Σάχη, το λέω τώρα το για του παλιού, το θυμίζω, ήταν έγκαμο με μια σωράγια, μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία όμω δεν έκανε παιδιά. Και επειδή σε τέτοιου χώρου και σε τέτοια αυτοκρατορίε και τέτοια πάντα χρειάζεται διάδοχο, την χώρισε τη σωράγια και παντρεύτηκε μια άλλη. Ε, νέα τότε γυναίκα, την Φαρά, τη ε, τότε αυτήν, τη δεύτερη τώρα, Φαράχ Ντιμπά. Φαράχ Ντιμπά ήταν η δεύτερη. Ε, γίναν μεγαλοπρεπείς γάμοι, σκηνές 500 ατόμων με χρυσάφια μέσα, με πράγματα, με θάματα και προσεκλήθησαν πολύ από διάφορα κράτη. πήγαν και από εδώ και από εδώ και από παντού. Ο Μπόστ λοιπόν, ο Μπός, λοιπόν, μιλώντας για την πείνα εδώ πέρα, Υποθέτει ότι κλήθηκε, ή θεωρεί δεδομένο, ότι κλήθηκε στους γάμους αυτούς, τους Άγιοι της Περσίας, και ο Πιναλέων. Αλλά ο Πιναλέων είχε, είχε αυτά τα ρούχα που είδατε, τα σχισμένα, τα μπαλουμένα, τα τρίπια και τα τέτοια. Και κάθεται η μάνα του, η μαμά Ελλάς, να του μπαλώσει τα ρούχα για να πάει στο γάμο. Να δούμε, να δούμε λίγο την εικόνα. Εδώ λοιπόν, ε, εδώ λοιπόν, τον, του μπαλώνει τα ρούχα να δούμε λίγο από πιο κοντά. Τι λέει στη μαμά του Πίνα τώρα. Την οπισθία μου πλευράν φαινομένων των κρατήρων μπάλωσον μαμά δια των χρυσοχέρων σου χείρων στόλισον μήτερ τον ιών σου το μονογενή υπανδρεύεται ως άχης των περσών λαβών νέα γυνή να, να, παρευρεθώ κι εγώ θέλω με το ωραίο μου καπέλο Επιδιόρθωσέ μου και των σόλων Ποθό νοσταλγικών φασόλων και μπαλώνοντα η μάνα του το Παντελόνι το Τρίπιο, του συμβουλεύει κιόλα πώ να εποφεληθεί τη προσκλήσεω στο, στο γάμο αυτών. Να προσπαθήσει, παιδί μου, να πα, θα έχει μεζέδων και φρόντισε να φά. Καλό πια είναι των σερβιτόρων και των καρσόνων, δι' να σε βάλουν κοντά στον θρόνο, να μπει υπερηφάνο και όχι το γονι με ακμαίων φρόνημα, ως αρμόζι των Ελλήνων. Μη ξυπαστεί από του φαγητού των όγκων. Είσαι απόγονος του Λεωνίδα και των Ζαλόγκων, των Καλαβρίτων και του Διστόμου, ο Μίλευ Πρεπός άνευ μπουκωμένου στόμου. Και αν δια τους Γερμανούς κανείς σε ερωτήσει, να πεις ότι ο Παναγιώτης τους έχει συγχωρήσει και εξήγησαν ότι δεν πρόκειται διαβλακίας, αλλά γενικώ ο Κανελόπουλος είναι άνθρωπος που δεν κρατά κακίας. Τότε πάλι είχε δηλώσει ω υπουργό αρμόδιο του Κανελόπουλος ότι συγχωρήσαμε του Γερμανού και δεν μα χρωστάνε τίποτα. Πράγμα που το είχαν υπογράψει και επισήμω τότε οι κυβερνήσει. Λοιπόν, να πει λοιπόν στου Γερμανού ότι ο δικό μα του έχει συγχωρήσει. Τέλο πάντων, επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ε, σήμερα, ε, σ, ε, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Θυμάστε όταν μιλούσαμε για την, αυτήν, για την οικονομία ε, σας έλεγα ότι τα παραμύθια, ας πούμε, είναι, είναι κρίμα να κοροϊδεύουν τον κόσμο τόσο ανοιχτά. Και σας έλεγα τότε ότι έλεγε ο Στουρνάρας, δεν προλαβαίνω να βλέπω επενδυτές. Δηλαδή, κάναν και ουρά οι επενδυτές. Ο άλλος, τον εδώ, σήμερα ο επόμενος, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, ο, ο, ο εδώ, ο Γεωργιάδης, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη. Οι επενδυτές περιμένουν στην ουρά. Βέβαια σήμερα, δεν υπάρχει, Νο... α πάρουμε την εικόνα. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιο να καταλαβαίνει τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πάμε στη δεκαετία όμω του 60, όπου ακριβώ τα ίδια παραμύθια για την οικονομία τότε, η οποία ήταν πράγματι, βέβαια, ξηκαλοπάτη-καλοπάτη σιγά-σιγά αναπτύχθηκε, αλλά όταν τα έγραφε αυτά ο Μπόστ ήταν στο ίδιο χάλι με τα σημερινά, μπορεί και χειρότερα να ήταν τότε. Και, και οι γιατροί τότε που θα γιάτρευαν την οικονομία ήταν οι πολιτικοί. Λοιπόν. Η... Η, μαμά Ελλάς λοιπόν είναι άρρωστη. Κάτω στο κρεβάτι εκεί βλέπετε. Τα παιδιά φωνάξαν του γιατρό και έρχεται ο γιατρός. Ο γιατρός είναι ποιος γιατρός? Ο Πρωθυπουργό. Ο Καραμανλής τότε. Έρχεται λοιπόν ο Καραμανλής. Και, και ο Πιναλέον απευθυνόμενος στο γιατρό του λέει. Να σας βοηθήσω τώρα γιατί είναι μικρά τα γράμματα. Κύριε Ιατρέ Θεράπων, η μαμά ετάραξε των χάπων, δηλαδή χα, χάπια παίρνει συνέχεια, συντριβανόλ, λεοφοριζίν και λοιπά αισθητικά. Προσωρινός ή το ανακουφιστής, πλη, πλην τελειωτικά, αναβάς του πύρετου, παραμιλεί και βρίζει, συνεχώς χάνουν δυνάμεις και αδυνατίζει. Ανάγκη παρίσταται δια να έλθει νεκροφόρον, καθώς προσευλήθη τελευταίος και υποπερονοσπόρον. Εδώ λοιπόν παίρνει χάπια, όπω λέει, συντριβανόλ και λεωφοριζίν, τα συντριβάνια τη ομόνια, τα αυτά που τάχα θα ανέπτυσαν την οικονομία, τα λεωφορεία τη Αθήνα κτλ. Τα παίρνει αυτά τα χάπια η έρμη Ελλάδα, αλλά ετοιμοθάνατη είναι και λέει το παιδί φέρτε νεκροβόρα πλέον. Και απαντάει ο γιατρό. Μη φοβού ουδή κανεί. Θα σωθεί η ασθενή. πάσα περιστάσει και ευκαιρία να τρώγει χάπια ευημερία τα πάντα έκανα για να πάρει πάχη. Τι στο διάλο έχει κακό χρόνο να έχει. Δηλαδή έρχεται η ευημερία και έρχεται η ευημερία. Πώς λέμε σήμερα έρχονται επενδύσεις και έρχονται επενδύσεις και έχει πεθάνει και εκεί η οικονομία και εδώ βέβαια πνέει τα λίστια. Και κοιτάξτε αυτά που σας λέω καμιά φορά τη λεπτομέρεια τώρα δεν φαίνεται ίσως από την οθόνη ο γιατρός, ο Καραμανλής κρατάει μια τσάντα η οποία γράφει Κάπα Καραμαλής Ιατρός Διπλωματούχο Πανεπιστημίου Κιούπ Κιόι. Ε, το Κιούπ είναι η πρώτη, η σημερινή πρώτη σερώνα, όπω λέγόταν στα τουρκικά. Κιούπ θα πει, Κιούπ είναι από το Κιούπι, το κιούπιο που λέμε σήμερα, τι τάμνε. Κιούπ Κιόι είναι η τόπο, ο τόπο που φτιάχνει στάμνες. Και, και βέβαια, αστείευόμενος ο Μπόστ, ε, ε, ξέρουμε βέβαια ότι στην πρώτη του πανεπιστημίου υπάρχει, ούτε ιατρική υπάρχει, ούτε τίποτα υπάρχει, αλλά για να δείξει ακριβώ ότι δεν ξέρει το αντικείμενο. Ο γιατρό λέει ότι πήρε πανεπιστημιακό πτυχίο ιατρικέ από το Κιούπιο, από την πρώτη. Ε, και επίση, α πάρουμε αυτή την εικόνα, χρησιμοποιώντα το σχήμα αυτό του γιατρού και του ασθενού, όπου ο ασθενή είναι η μαμά Ελλά που μονίμω πνέει τα λίστια και οι σωτήρε είναι οι γιατροί, δηλαδή για να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα, κατάκειται Πάλι τι μου θάνατη; η μαμά Ελλάς, όπως την βλέπετε εκεί πέρα. Να δούμε από εδώ πέρα. Είναι εξαπλωμένη η μαμά Ελλάς. Και οι δύο γιατροί τώρα, έφυγε ο Καραμανλής η, η περίοδος δηλαδή, οι γιατροί που πάνε να σώσουν την Ελλάδα τώρα είναι ο Μητσοτάκη, όπως βλέπετε. Και ο τίτλος είναι «Εασάφιε «E των ιατρικών δελτίων». Λοιπόν, ο Μητσοτάκης λοιπόν είναι ο γιατρός. Και ο, ο Κανελόπουλος Αθανάσιος, αυτός ο Αθανάσιος Κανελόπουλος ήταν υπουργό των οικονομικών τότε. Και ε, είναι πεσμένη κάτω η Ελλάδα, η εθνική οικονομία, στο ένα πόδι γράφεται εμπορικών σκιάλων και τραπεζικών σκιάλων, τα δύο σκέλη της οικονομίας. Και συνεδριάζουν, συσκέπτονται οι γιατροί, τι πρέπει να γίνει Ε, Ο πρώτο λέει, πάνω αριστερά, στα γράμματα τώρα, ο Δόκτωρ Θανάση λέει. Ο Δόκτωρ Θανάση, ο Κανελόπουλο ήταν Αθανάσιος. Λοιπόν, ο Δόκτωρ Θανάση λοιπόν τι λέει. Κάτι ύποπτον συμβαίνει με αυτήν την ασθενή. Έχει μεν χειροτερεύσει από την εγχείρησή μα, αλλά ήρεμα τι μέρε και τι νύχτε αναπνέει και καμιά ανησυχία δεν νομίζω να εμπνέει. Αν τι προσεχεί ημέρε πυρετών μα παρουσιάσει, λέω να κόψουμε τα πόδια για να μην μα γαγκρενιάσει. Έχουμε μεγάλο χρέος έναντι των συγγενών να προσφέρουμε τα φώτα επί ασθενών. Δοκιμάσαμε τα πάντα, κλείσματα και μεταγγίσεις και αλεπάλληλες στο, στόμα επί εγχειρί... στο σώμα επιπόνους εγχειρήσει. και απομένει μόνη λύση για να μην τα κακαρώνει να κοπούν τα πάσχων μέλη από το σώμα με πριόνι. Τα πάσχων μέλη όπως είδατε και εκεί γραμμένο είναι το εμπορικό σχέδιο και το τραπεζικό. Να ρημάξουμε δηλαδή και τις τράπεζες. Και απαντάει, όπω βλέπετε και πάνω, ο δόκτωρ Μητσοτάκη. Ένα ήταν ο δόκτωρ Θανάση και αυτό είναι ο δόκτωρ Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται πριόνι ει αυτά τα περιπτώσει των γιατρών επεμβάσει επιτείνουν τα στρομβώσει. Τι θα κάνει, θα βογγίξει, θα στενάξει, θα μα βρίσει, θα, θα συρθεί στα δυο τη πόδια και ξανά θα περπατήσει. Πανικό, α μην μα πιάνει. Η γρία θα τη γλιτώσει. Και αν περνάει τώρα κρίση, Σύντομα θα αναρρώσει. Στο ιατρικό δελτίο που θα έχουμε συντάξει, θα τονίσουμε και οι δύο πως την βρίσκουμε εντάξει. Στα ιατρικά δελτία, συνηθίζεται πολύ η πολλή αοριστία του γιατρού να ωφελεί. Και όσο πιο ελπιδοφόρον και ασαφέ μα συνταχθεί, τόσο θαυμασμό πιο μέγα για του δύο θα παραχθεί. Αυτή είναι λοιπόν η συμβουλή του άλλου Σωτήρα. Ε, Α πάρουμε την εικόνα. Ας πάρουμε. Καταρχά, μια, μια, μια διευκρίνηση διοντολογικού χαρακτήρα. Όλα αυτά που έχει γράψει, όπω τα πάντα, μηδενό εξαιρουμένου, όλα τα έχουν στο πρωτότυπό του, όπω ήταν γραμμένα στι εφημερίδε. Είναι αυτά εδώ πέρα. Αν προλάβουμε, θα τα δούμε κιόλα. Αλλά θα μου πείτε ποιο είναι το διοντολογικό, αφού είναι οι εφημερίδε αυτέ. Το διοντολογικό που πρέπει να πω είναι το εξή. Όλα αυτά κατά καιρού δημοσιεύτηκαν σε διάφορα άλμπουμ από τι εκδόσει κείμενα και από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Υπάρχουν και εκεί λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν ένας έχει τα πρωτότυπα, αν θα πρέπει να αναφέρει και εκεί που είναι γραμμένα. Πιθανώ όχι, γιατί μήπω είναι και ανάποδο, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουν. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχω αυτή την αμφιβολία, το λέγω ότι όλα αυτά τα οποία έχω εγώ στα χέρια μου από την ώρα που χρησιμοποιούμε για γρηγοράδα και ευκολία κάποια άλμπουμ που τα έχουν και αυτοί περασμένα, το λέμε κιόλα. Είναι των εκδόσεων κείμενα. Συγγνώμη το πω και Καστανιώτη. Τον εκδόσεων κείμενα και Καστανιώτη. Αλλά, αλλά τα πιο αυτά είναι τα, τα πιο ε, ταυτόχρονα με τον πώ είναι αυτά που των εφημερίδων. Τέλο πάντων. Λοιπόν, οι γιατροί λοιπόν αυτοί, ο Καραμαλή, ο Μητσουτάκη, ο Κανελόπουλο, δεν, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Και κάποια στιγμή γίνεται πρωθυπουργό, ένα, ο οποίο ήταν αξιόλογο βέβαια, δεν είχε να κάνει με πολιτική και με τέτοια, ο Ζολότα. Ο ξενοφό Ζολότα, ο διοικητή τη Τραπέζη Ελλάδο, όταν η Τράπεζα τη Ελλάδο ήταν πράγματι η ελληνική τράπεζα. Και ω υπουργό οικονομικών ο Ζολότα, μετέπειτα έγινε και πρωθυπουργό και τα λοιπά στην, στην, στην κυβέρνηση, ε, στη, χώρα. Να, γι' αυτό σα λέω, δεν είμαι και σίγουρο αν έπρεπε να μνημονεύσω αυτό, αλλά γιατί όλα εδώ είναι τα πρωτότυπα. Αυτά που είναι εκεί πέρα, είναι τα πρωτότυπα. Τέλο πάντων, λοιπόν, ο Ζωλώτας, λοιπόν, Πάει και αυτός να σώσει την οικονομία. Ε, η, να δούμε την επόμενη εικόνα. Η οικονομία είναι στη μέση τώρα, αυτό το κοριτσάκι, το αδύνατο, και ο Ζολώτας με μια μεζούρα μετράει και τη μέση της γιατί αδυνατίζει. Ε, δεξιά είναι η κυβέρνηση, όπως βλέπουμε εμείς, και αριστερά είναι ο Ζολώτας. Ο οποίος Ζολώτας, στο, στο σκίτσο και στα λόγια αυτά, είναι ο, ο σύζυγος της και πολεμάει να μεγαλώσουν αυτό το παιδί, αλλά θυμώνουνε, η μάνα και ο πατέρας θυμώνουν με τα σκέρτσα που κάνει αυτό το παιδί και δεν θέλει να, να προκόψει. Τι λέει λοιπόν, τι λέει λοιπόν ο Μπόστ για τον νέο αυτό γιατρό τώρα, τον Ζολότα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι λέει στην επόμενη εικόνα, αν τα καταφέρουμε και φαίνεται. Ας δούμε λίγο την επόμενη. Α, εδώ, για να καταλάβετε κάτι, εδώ είναι δύο βιβλία. Μάλλον α την πάρουμε αυτήν και θα σα εξηγήσω μετά. Είναι του Ζολότα και έχουν σχέση με αυτό που διαβάζω. Να το δούμε μετά. Να δούμε την επόμενη. Αν φαίνεται. Φαίνεται άργη εκεί τώρα. Ε... αυτή δεν φαίνεται. Για να σας διαβάσω εγώ. Ας το πάρουμε, ας το πάρουμε. Να δούμε και το επόμενο. Να δούμε και το επόμενο. Μήπως ας δούμε και το επόμενο. Ούτε αυτό, να δούμε και το επόμενο. Όχι, λοιπόν. Ας, ας, ε, ας μην ας μη δείξουμε τώρα και θα δείξουμε μετά. Λοιπόν. Μία μικρά πενταετής, σκεφτε... να, να θυμάστε το σκίτσο πώς είναι. Μία μικρά πενταετής με άστοργον μητέρα, σιζών με έναν εραστή και πατριών πατέρα, ταλαιπωρεί το φρικοδός από τους δυο γονείς της, πολλά και την άφηνον και νύστη. Νυστική δηλαδή. Ο εραστής και σύζυγο που είχε η μητέρα, εργάζεται ει τράπεζαν από την μεγαλύτερα. Και κατά κόσμον ξενοφών ήταν το όνομά του, ξενοφών ζωλότας πράγματι. Και κατά κόσμον ξενοφών ήταν το όνομά του, και ετησίω από αυτόν των απεσίων ξενοφών οίκου το παιδί αυτό συχνά τα σχολιανά του. Αυτό εμάλλον σκληρό την δυστυχή παιδίσκη. Φθάνουν ει και λύση να μην βρίσκει ήσαν δε συνυπεύθυνοι και αυτός με τη μητέρα για την κακή ανάπτυξη που είχε τέρα. Έλεγεν λόγια η μικρά, βρωμόλογα συνήθω. Προσέχετε τώρα ποια ήταν τα βρωμόλογα. Έλεγεν λόγια η μικρά, βρωμόλογα συνήθω. Αύξηση εξεστόμιζε και άλλα τέτοια πλήθο. Οι δύο δε αυτή γονείς, οι δύο μητέρα, χάνουν τον έλεγχον αυτή, τα ρίχνει στον πατέρα. Ο δε απέσιο πατήρ πίεζε την παιδίσκη, να μην πηγαίνει εις μπουτίκ και να ροφεί ουίσκι και φρόντιζε παράλληλα μυαλόδια να τις βάλει, να φέρει έμπροστε ναυτής λαχταριστόν μπουκάλι και όσοι παιδίσκοι η μικρά άπλωνε το χεράκι, ο πατριός την έκαιγεν με ένα τσιγαράκι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Ζολώτας, ως διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, είχε γράψει μια σειρά βιβλίων οικονομικού χαρακτήρα, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, τα κάποια από αυτά ήταν πάρα πολύ σωστά. Σε αυτό που έλεγε ο Ζολότα είχε δίκιο. Αλλά τώρα δεν μιλάμε αν είχε δίκιο ή άδικο. Έλεγε ο Ζολότα σε αυτά τα βιβλία που είδατε πριν, αν μπορούμε να τα δούμε. Τώρα είναι δισεύρετα. Απλώ να τα δείτε ότι υπάρχουν αυτά. Ε, αυτά που είδαμε, δύο βιβλία. Είναι μια σειρά ολόκληρη. Ε, που, αυτά. Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Βλέπετε έκδοση τραπέζι τη Ελλάδο, αρχείων μελετών κτλ. Η συμβολή τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σε αυτά τη σειρά των βιβλίων. Ε, ένα απ' όλα, ίσω είναι αυτό τώρα, δεν θυμάμαι, δεν πρόλαβα να το ανοίξω, γιατί τα έχω σπίτι όλη τη σειρά. Α πάρουμε την εικόνα. Σε ένα από όλα αυτά λοιπόν έλεγε ο Ζολότα το εξή, κατεμέσως το άλλο επαναλαμβάνω τον πώ τώρα μιλάμε και όχι τι λέω εγώ. Έλεγε ο Ζολότα ότι παρα, παραγέμισε μπουτίκ η Αθήνα, μια χώρα που ουσιαστικά δεν παράγει τίποτα, γέμισε μπουτίκ. Έχουμε την μεγαλύτερα κατανάλωση ουίσκι στην Ευρώπη, Έλειγε ο Ζωλώτας, και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ε, και τα έγραφε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, ξέροντα αυτά. Ε, και μάλιστα είχε δίκιο ο γιατί τότε έτυχε για ένα μικρό διάστημα να εργάζομαι εγώ ίδιο στην Τράπεζα τη Ελλάδος και ξέρω από μέσα τι γινόταν αυτή, στα στατιστικά αυτά. Τέλο πάντων, πριν πάω στη δικαιοσύνη, δηλαδή. Τέλο πάντων, υπό το φω αυτό, λοιπόν, το φαινομενικά κατανόητο παίρνει άλλο νόημα. Ο, ο δε Πατήρ πίεζε την Πεδίσκη να μην πηγαίνει μπουτίκ και, και να ρουφεί ουίσκι. Και φρόντιζε παράλληλα για να τις βάλει, να φέρει έμπροστα αυτής λαχταριστών μπουκάλι. Και όσοι παιδίσκη μικρά άπλωνε το χεράκι, ο πατριός την έκαιγε με ένα τσιγαράκι. Φρικτό, έστω και ως χιούμορ. Φρικτό. Αλλά εκείνη την εποχή ακριβώ είχε ξεσπάσει στην Αθήνα η ιστορία της Πυριδούλα. Τώρα φαντάζομαι οι παλαιότεροι, όχι απλώ θυμήθηκαν, ανατρίχασαν κιόλα. Μια κουπελίτσα υπηρεσία, υπηρέτηρε που τη λέγανε εκείνα τα χρόνια, υπηρεσία σε ένα σπίτι, τα αφεντικά τη εκεί, το, το, ανδρόγινο που την είχε, την έκαιγε όταν παρήκουε σε κάτι κτλ. Την έκαιγε και ήταν ένα πανελληνίου διεθνού ενδιαφέροντο θέμα τότε. Και το φορτώνει τώρα χιουμοριστικά βέβαια, ότι την έκαιγε την οικονομία, το κορτσάκι που λεγόταν οικονομία, το έκαιγε ο Ζολότα. κατόπιν οι μικρά, για να μην κάνει κρότον, η Μήτυρ και ο Εραστή δοκίμαζαν τσιρότον. Ότι αυτά που έκανε το ζεύγο εκείνο στην κοπέλα. Μουγκρίζον δε η νεαρά και γοερό κραυγάζον, η μήτυρη το έξαλλο σκαντήλια κατεβάζουν. Σκάσε, μη βγάζει τσιμουδιά και να μου εξηγήσει ποιο σου μαθευρωμόλογα και απεργώ και αυξήσει. Τον θείο σου τον ξενοφών τον έχει αναγκάσει να ομιλεί δημόσια δε την εσχρή σου στάση. Διότι έλεγε τότε ο Ζολότα ότι και οι απεργίε κτλ. επιβαρύνουν την οικονομία. Για να δούμε τώρα την πρώτη εικόνα που είπε, με γράμματα που είπαμε πριν ότι δεν ήταν η σωστή. Να δούμε την εικόνα. Όχι, όχι, πίσω πάμε, πίσω πάμε. Μετά, την, μετά τα, τα βιβλία αυτά. Εδώ, λοιπόν, όσο τώρα μπορούμε. Εδώ κάπως διαβάζετε, θα το διαβάσουμε μαζί. Και απευθυνόμενοι πάλι στην κόρη τους. Εμείς σε μεγαλώναμε με τρομερά θυσία και εσύ κραυγάζεις συνεχώς πολλά ανοησίας. Τους σεβαστούς σου τους γονείς δεν σταματάς να βρίζεις και το έχει πλέον σύστημα να μα ταλαιπωρίζει. Τώρα πάμε στη δεύτερη σειρά, κάτω, στην δεύτερη παρά, κάτω από το 4 ε. Αυτό που σου χρειάζεται είναι καλόν μπερτάχι, διαφορικών ωράριων με άδειο το στομάχι. Τι είναι το διαφορικό ωράριο, τότε γινόταν αγώνα για το πενθήμερο. Αν σε πιέζουμε εμεί, είναι για το καλό σου, που απεργίε συνεχώ έχει στο μυαλό σου, λόγω που έχουμε εδώ μια δημοκρατία η λύση θα ήταν και για, για μα μια αποστρατεία. Με μια αποστράτευση θα είχαμε ησυχάσει και εσύ και εγώ και ο θείο σου που πάει πια να σκάσει. Και ενώ η μήτυρ έβριζε την κόρη τη Τσογλάνα, ο πατριό το φταίξιμον το έριχνε στη μάνα. Η μάνα δεν συνέχιζε χωρί να τον ακούει και με σαν είδαν τη μικρή άρχιζε να την κρούει. Καθή στιγμή στο σπίτι μα μπαίνουν και βγαίνουν ξένοι, πρέπει να είσαι και εσύ πολύ συγκρατημένη. Δεχόμεθα Ζαϊρινού, Βουλγάρου και επομένω ο βρωμερό ο στόμα σου πρέπει να είναι κλεισμένο. Ολόκληρον το Μάιον έχουμε επισκέψει και πρώτον Γάλλων και Ολλανδών δεν θα μα καταστρέψει. Θα σε κρατήσουμε εδώ έστω και με το ζόρι, αφού αν ανοικονόμητο κατέστη πια ω κόρη. Δηλαδή πήγαινε να ερχόταν ξένοι ηγέτε και εδώ ήταν γεμάτα απεργίε ο τόπο. Και του εξέθετε. Καπνίζει, κλέπτη και μεθά, ροφή δε την βενζίνη, όπω το γάλα των μωρών με μπιμπερών που πίνει δηλαδή τα, 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 τα αγιοταχή που κατέκλυσαν την Ελλάδα, δεν βρίσκεται ει κυνηγό που τριγυρνά στα δάση για τρομαγμένη έλαφο, μήπω και σε περάσει, να απαλλαγούμε από σέ και εγώ και ο πατριό σου και ανάθεμα στου δάσκαλου που κλείσαν το σχολείο σου. Ήταν τότε οι απεργίες των δασκάλων. Για να δούμε και το επόμενο, την τελευταία παράγραφο αυτή τη ιατρική, α πούμε. Και ταύτα λέγον οι γονεί, μήτυρ και πατριό, την πενταέντιδα μικρήν μικρή, σφίγγαναν η λέω, λέγοντες εις τους που είχαν καταφθάσει, έβγαλεν λόγος γλώσσαν οι μικρά και είχαν αυθαδιάσει. Σημείωση, του μπω σημείωση. Αμφότεροι δυο γονεί που είναι ραδιούργοι, πρέπει ευθύ να δικαστούν ω τρομεροί κακούργοι. Ε, αν, ε, μια τελεία πάλι βάζω εγώ, γιατί αυτοί που κατέκαψαν τη Σπυριδούλα οδηγήθηκαν στο κακουργοδικείο. Αμφότεροι Ω τρομεροί κακούργοι. Διότι με την σκληρότητα που δείξαν στην Πεδίσκη, ουδένα ελαφριντικόν ο πρόεδρος θα βρίσκει. Ίσως ο πρόεδρος βρεθεί και προαμηχανίας, επίγουν του συντονισμού και της βιομηχανίας, αλλά εις το πινάκιον μπορεί να γράψει πρώτον το θέμα των σκληρών γονιών που έβαλαν τσιρότον και ο κύριος Ζήγδης αν δεχθεί αυτό να προηγήσουν, πολύ σκληρά οι ένορκοι τους δυο θα τιμωρήσουν. Ο Ζήγδης τότε, ένας ρόδιος πολιτικός, ευπρεπέστατος κτλ, ήταν υπουργό της κυβέρνηση. εκείνης. Ε, για να δούμε τώρα. Εκείνα τα χρόνια, όπως και σήμερα βέβαια, η, το επίπεδο των τιμών μετρά το με τον τιμάριθμο. Κάποια άλλη στιγμή, παλιότερα, πολύ παλιά, ίσως να μην το θυμάστε, θα εξηγήσουμε τι είναι ο τιμάριθμος και σε τι χρησιμεύει και τι μετράμε. Ο τιμάριθμος λοιπόν, όταν ε, ανεβαίνουν οι τιμές, λέμε ανέβηκε ο τιμάριθμος. Όταν κατεβαίνουν, που ποτέ δεν το είπαμε βέβαια, κατεβαίνει ο τιμάριθμος. Μέσα στο μυαλό λοιπόν του Μπόστ, ο Τιμάριθμος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ψήλωνε, 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 ψήλωνε και ταλαιπωρούσε και τρόμαζε τον κόσμο και κυρίως τρόμαζε την μαμά Ελλάς. Δείτε πάλι μια πολύ πολύ χαρακτηριστική και χαριτωμένη εικόνα. Εδώ είναι, για κοιτάξτε τώρα, στο δεξί μέρος της εικόνας είναι ο Τιμάριθμος. Βλέπετε ένας νεαρός ψηλός, ψηλώνει κι άλλο, ψηλώνει κι άλλο. Και κάτω η μαμά Ελλάς Παραπονείται. Εκείνα τα χρόνια είχε, ας πάρουμε την εικόνα, εκείνα τα χρόνια είχε βγει στην κυκλοφορία ένα περίφημο έργο μεγάλο ορατόριο του, του, του Θοδωράκη, ο Επιτάφιος. Θα το ξέρετε. Ε, και μάλιστα η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη Μούσχουρη, πολύ μετά ήταν με τον Πυθικότσι. Τέλος, είχε βγει λοιπόν ο Επιτάφιος και τραγουδάει λοιπόν η μαμά Ελλάς στο, στον Τιμάριθμο να δούμε τι τραγουδάει. Για να δούμε τι τραγουδάει στον τιμάριθμο. Πάλι εγώ θα το διαβάζω γιατί δεν είμαι σίγουρος και εγώ τώρα πόσο διαβάζετε από εκεί. Αλλά όσο διαβάζετε δείτε το εσείς από εκεί. Τι τραγουδάει τώρα η μαμά Ελλάς στον τιμάριθμο. Ήσουν μικρός, ήσουν γλυκός, είχες τις χάρες, τα σχάρας όλας. Για δέκα σε προόριζαν, είκοσι πήγες κιόλα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες, μέρα μαγιού σε χάνω. Δεν έχεις πια συγκρατημό και όλο τραβάς απάνω γέμου, μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, σπαθά το παλικάρι, τι όμορφος που ήσουνα την πρώτη του Γενάρη. Στο παραθύρι στέκωσουν και οι δυνατές σου πλάτες, κατεψυγμένα μου φέρναν ψαράκια από τις στράτες, μου φέρνες και κοτόπουλα και εσύ τα χαλασμένα, σουβλάκια και λουκάνικα κουβάλαγες για μένα. Φρίδι μου γαϊτανόφριδο και κοντιλογραμμένο, στο σούπερ μάρκετ μου έλεγε Μαμά, σε περιμένω. Και όταν πηγαίναμε εκεί κάθε σαβάτο βράδυ, μου δείχνε όσπρια τυριά, κονσέρβε, κρέα λάδι. Και με το δάχτυλο απλωτό μου τα δείχνε ένα-ένα, φθηνά γλυκά, ψωμιά καλά και αχνά και ροδισμένα. Και μου ιστορούσε με φωνή γλυκιά, ζεστή και αντρίκια, πόσο κατήλθε ο καφέ που βάζουμε στα μπρίκια. Και μου έλεγε γε, πω όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μα, και κάπω το Γενάριο έφταναν τα λεφτά μα. Από τον Φεβάρη και τα πράγματα αλλάξαν και οι τιμέ τον Μάρτιο θα ρίσουν τη λησάξα. Τώρα να βγει στι αγορέ, στι στράτες, στα σοκάκια, πρέπει να έχει χρήματα, τόνου ή στα σακάκια. Γιώκα μου, πόσα ψήλωσε σε τρει μονάχα μήνου, που σου είχα τρει καθηγητέ από του πλέον φίνου. Πλήρωσα δίδαχτρα βαριά, αυτά είναι βέβαια του υπουργού οικονομικών. Πλήρωσα δίδαχτρα βαριά και με είχαν βεβαιώσει να σε κρατήσουν σταθερό. Και μου είχαν δώσει και ο γυμνασιάρχης Ξενοφών και ο δάσκαλος Θανάσης και ο Μητσοτάκης μου έλεγε τα πιο ωραία φράσεις και τώρα σε παρέδωσαν μαντράχαλο σε μένα και μπήκε η πρωταπριλιά και τα έχω πια χαμένα. Ανάθεμά των Ξενοφών, είπαμε είπα, θυμίζω είναι ο, ο, ο και Θανάσης είναι ο Κανελόπουλος. Ανάθεμά των Ξενοφών, κατάρα στο Θανάση, φωτιά να ρίξει ο Θεός και όλους να τους χαλάσει. Αυτή είναι η υπεύθυνη για την καταστροφή μου που κάνοντας πειράματα ψήλωσαν το παιδί μου. Και λέει μετά παρακάτω, είναι εξαιρετικά έτσι χαριτωμένο αυτό με τον τιμάριθμο. για να δούμε την επόμενη εικόνα και πάλι όσο φαίνεται και ας δούμε την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, και συνεχίζει η μαμά Ελλάς βλέποντας το γιο της τον Πανίψιλο. Νάχα τα θάνατο νερό, λίγες σταγόνες νάχα, να σου ρίχνα, να για μια στιγμή μονάχα. Πώς πέταξες αγόρι μου, Πού πήγες, πού με αφήνει στα μέσα του Απρίλιου, πιο γίγαντας θα γίνεις. Εσύ παιδί μου ψήλωσες και όμως με μεταβάζουν και οι διοικητές των τραπεζών εμένα κατσαδιάζουν. Ψωνίζεις αυτοκίνητα πολυτελή μου λέγουν, ενώ αυτοί, αυτοί, τα εισαγούν και εκείνοι τα εκλέγουν και αντί να βάλουν τα σφωνά εις τους εισαγωγέας, ο στράτος βάζει τα σφωνά μετρώντας τα σημαίας. Ποιο είχε, ποιο δεν έβαλε, γιατί δεν είχε βάλει, Και ενώ αυτό χτενίζεται και γίνεται σπατάλι, Οι άνθρωποι του διαταγά αμέσω καταρτίζουν και του πολλού απειλεί που δεν τα σαναρτίζουν. Γιώκα μου, πώ μεγάλωσε και έριξε τόσο μπόι, Η απορία μου αυτή τα σωθικά μου τρώει. Μήπω επήραξαν τροφέ, Μήπω κανένα νίκη, Μήπω σεισμοί και εισφορέ για τη Θεσσαλονίκη. Σα θυμίζω ότι τότε μπήκε μια εκτακτή φορά σε όλη τη χώρα για τη Θεσσαλονίκη. Μήπω τα καυσαέρια, ο πόλεμο τη Κίνα, τα γεγονότα του Ιράν, η αύξηση βενζίνα, οι αλλαγέ των αδειών και ίσω και ακόμη οι φόροι, τα τεκμήρια, συγκρού και πεζοδρόμοι. Έργ, τα έργα μόρνου, μόνο ήταν το ποτάμι, η εκτροπή των νερών, τα έργα μόρνου πιθανών και πιθανών των σπάτων να σου έχουν δώσει τελικώς όθηση εκ των κάτων Κάτι θα είναι, δεν μπορεί. Άνοιξε την καρδιά σου. Α δούμε το ιστορικό, για την ασθένειά σου. Και απαντάει τώρα ο ψηλό ο γιο, ο τιμάρη στη τη μαμά του. Άκου, Μανούλα, να σου πω, γιατί εγώ ψηλώνω και πώ μπορώ και κατορθώ όλο να μεγαλώνω. Μάθε λοιπόν, το μπόι μου οφείλεται στο κράτο, στο εθνικό φροντρίπτυχο Αβέροβ Μπάλκο Στράτο, που με δηλώσει συνεχή τον κόσμο εξοργίζουν. Να δούμε λίγο παρακάτω. Τον κόσμο λοιπόν εξοργίζουν και την νοημοσύνη του δεν την υπολογίζουν. Όταν το κράτος θεωρεί από Πασόκ και κάτω τα δύο τρίτα του λαού πως είναι εμιράτο και τους πολίτες θεωρεί Κούρδους και Τουρκομάνους και τους βαρύ με ρόπαλα, με μάτ και πολιτσμάνους και έπειτα φορτικό ζητεί μια νομοψυχία να πέσει ο τιμάριθμος πριν πάθουμε ζημία. Τι η συμπαράσταση να δείξουν οι πολίτες σαν βλέπουν τέτοιον άδικο και αυτό να ευλογείται. Όλοι συμβάλλουν χλιαρά, διότι καθένας ξέρει, έχουν αυτή τον πέπονα, έχουν και το μαχαίρι. Όταν μου λένε λιτότητα, σπατάλη να μην γίνουν και όταν μετά τους διορισμούς μαθήματα μου δίνουν, ως Κούρδος πάσχων και ποθών μια αυτονομία, ο λίγον ενδιαφέρομαι για την οικονομία. Αν όλοι με ενθουσιασμό έβαζαν ένα χέρι, τον κόντε μας τον πόη μου θα είχαν καταφέρει. Αυτήν έχω απάντηση στον απορριόν σου, στον σου. Νάνο δεν πρόκειται να ειδήσει μητέρα των ιών σου. Τώρα ο πα εγκέφαλο που τα έχει θαλασσώσει, τι τσέπε αυτονομιστών κοιτά να ξελαφρώσει. Και αφού τον φόρων μάζεμα είναι εύκολη δουλειά, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν τα παιδιά. Και πολλοί. Α πάρουμε βέβαια την εικόνα. Και πολύ χαριτωμένο και πολύ είναι αυτό. Αλλά για σκεφτείτε πώ θα μπορούσε κανεί να το μεταφέρει σήμερα. Σήμερα. Αν λέει και αυτοί κάναν μια θυσία, αυτοί οι γιατροί τη οικονομία κάναν μια θυσία, θα έχουν και ο κόσμο. Θα ανταποκρινόταν και, και σήμερα διάβαζα, τώρα, τώρα, στο, στο, άκουγα συγγνώμη στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι αύριο θα είναι και στα, στις εφημερίδες, αυξάθη, αυξήθηκε λέει το, τι αυξήθηκε, κάτι το εφάπαξε, όχι το εφάπαξε, η επικουρική σύνταξη λέει, όπου για έναν αριθμό λέει συνταξίουχο η επικουρική αυξήθηκε λέει κατά 5 ευρώ μηνιαίως. Και λίγο άλλου παραπάνω. Και, λέει, καμιά 50 ευρώ είναι συνόλο. Αυξήθηκε, αλλά από 5 ευρώ, μια ομάδα παίρνει 5 ευρώ αύξηση. Και όπω λέει και ο Μπόστ πριν τόσα χρόνια, και δεν τρέπουν να του λένε. Δεν ντρέπονται και να του λένε. Ε, θα πει βέβαια, ποιο έχει συντροπή για να το βρουν αυτή σήμερα, αλλά ε, αυτά που λέει, δηλαδή, αν και αυτοί λίγο, λίγο βάζαν. Γιατί σήμερα φτάσαν εκεί που φτάσαν, α πούμε, οι συντάξει στην πίνα δηλαδή, στην πείνα, την ίδια ώρα, που όλοι αυτοί οι υπουργοί και οι βουλευτέ και οι παρατρεχάμενοι αυτών, οι ηγεμονικού μισθού παίρνουν χιλιάδε χιλιάδων ευρώ κάθε μήνα. Τέλο πάντων, τέλος πάντων ας μην, έρθουμε στους. Σήμερας, μην στο σήμερα, α μείνουμε στο, τι έλεγε ο Μπόστ για το τότε σήμερα. Και είδατε λοιπόν εδώ τι λέει, ότι όταν ξαπουλεί, πώ το λέγε, του πολιτσμάνου να δέρουν τον κόσμο και να κάνουν και να ράνουν, τι συμπαράσταση γυρεύει μετά. Και δεν το λέει μόνο ο μποστ, Μάλλον, μάλλον και όπω το λέει, αλλά δείτε σε άλλο αυτό να πούμε, για άλλο θέμα. Για άλλο θέμα όπου θυμάστε, τότε ήταν τη μόδα να έρχεται εδώ ο Αμερικανικό στόλο, να επισκέπτεται την Ελλάδα. Τι διαδηλώσει γινόταν και τι και τι, ε, και πάντα η αστυνομία, βλέπετε με τα ρόπαλα και με τα τέτοια, βαρούσε τον κόσμο. Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια σχέση με την οικονομία, βαρούσε η αστυνομία. Όπω δείτε και την επόμενη εικόνα των χρόνων εκείνων. Όπου, για κοιτάξτε εδώ, σε ειδική τελετή ο τότε υπουργό δημόσια τάξη. Ε, η εξάπλωση λέει κάτι, η εξάπλωση του σοσιαλισμού. Λοιπόν, από ένα ε, κυβότιο, τότε είχαν γίνει εισαγωγέ τέτοιων πραγμάτων, ε, ένα κυβότιο που έχει 1500, λέει και 1500 αστυνομικέ ε, και μοιράζει στου αστυνομικού ε, κλόπ. Αυτά που τα λέμε σήμερα κλόπ. Ε, ράβδο βέβαια είναι η σωστή λέξη. Μοιράζει κλόπ προφανώ βέβαια για να χτύπουν τότε και, το, και τον κόσμο. Ε, όταν λοιπόν τότε εθεωρείται ας πούμε αρνητικό αυτό να, να χρησιμοποιούν τότε την αστυνομία, νομίζω τότε δεν είχαν μάτ και τέτοια, όταν λοιπόν τότε στη δεκαετία του 60 χτυπούσαν τον κόσμο με τα ρόπαλα αυτά, για σκεφτείτε, να έλεγε, ας πάρουμε αυτή την εικόνα, να έλεγε ο Μπόστ ότι 60 χρόνια αργότερα, 60 χρόνια αργότερα, τι θα βλέπαμε πια εδώ πέρα, τι θα βλέπαμε. Αυτό που είδε όλη η Ελλάδα, κοιτάξτε, αυτό, αυτό το πράγμα, το οποίο έγινε το 2019 και επειδή θέλουμε 10 μέρες για να πάμε στο 2020, γι' αυτό λέω 60 χρόνια μετά. Στρογγυλά, 60 χρόνια μετά, αυτό το πράγμα, το οποίο επαναλήφθη και σε άλλες φάσεις, το οποίο είδε όλη η Ελλάδα, αναδημοσιεύθηκε και προβλήθηκε από όλες τις τηλεοράσεις της Ευρώπης, Βέβαια υπάρχει και ένα στην Ελλάδα που δεν το δει. Εντάξει, καλό πιστή είμαστε, μπορεί να μην βλέπει και πολύ τηλεόραση. Εντάξει, ο Υπουργό Δημόσια Τάξη δεν, δεν, δεν το δε, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σα λέω και πάλι είναι υποχρεωτικό να βλέπουν όλα. Λοιπόν, πριν 60 χρόνια όμω, βλέπετε πάλι με τα ρόπαλα ήταν η αντιμετώπιση των ανθρώπων, οι οποίοι και τότε σε εκείνε τι διαδηλώσει τη ζητάνε το πενθήμερο, τα ανθρώπινα ωράρια εργασία και τα σχετικά. Ε, Τέλο τώρα αυτό είπαμε να μην ξαναγυρίσουμε σήμερα. Και σήμερα δεν λέμε καμιά φορά ε, όχι καμιά φορά, συχνά δεν λέμε. Ε, θυμάστε πριν κάνα δύο χρόνια τ, τον περιβόητο που κινήθηκε ολόκληρο ομάδα, σχεδόν δημιουργία, να πάνε να πιάσουν. Δείτε λίγο την εικόνα, να πάνε να πιάσουμε τούτον εδώ που πουλούσε λέει ανεφαδία κάστανα στην Αριστοτέλου. Ε, ή α πάρουμε την εικόνα, ή την άλλη φορά που. που α πάρουμε την εικόνα αυτήν. Ή την άλλη φορά που πιάσαν την άλλη τη γιαγιά που πουλούσε κάτι τερολίκια στη λαϊκή, μια άλλη που πουλούσε τι τη βάλανε 5.000 πρόστιμο, ε, αυτά έρχονται και πανέρχονται και πανέρχονται γιατί βέβαια ο νόμος τη ρίτα και η αστυνομική α πούμε αυτή είναι πάντα αγρυπνά γιατί φτωχολογιά αυτό είναι σίγουρο. Ε, βέβαια το πώ βρέθηκαν 250 δισεκατομμύρια στην Ελβετία κατατεθείμενα πώ τα φάγανε ούτε αστυνομία πήρε είδη, ούτε κανένα. Τέλος πάντων. Ε, τότε όμω, τότε πάλι γινόταν τα ίδια. Και, και πάλι είχαμε το, 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 τον πέλεκι των ηθικολογούντων και των ασχολουμένων με την ένωμη τάξη, ότι παραβιάζεται η ένωμη τάξη. Και αυτό που εμεί το λέμε νομικά, επιστημονικά, όπω θέλει, το Μπόστ, με το ταλέντο που έχει που δεν το έχουμε εμεί, βέβαια, το έλεγε. Πώ το έλεγε. Για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Ο πτωχό κουλουροπόλη. Ένα παιδί λοιπόν πουλάει κουλούρια. Και να το δω κι εγώ, γιατί και εγώ από μακριά τα βλέπω δύσκολα, να το δω κι εγώ από εδώ. Πουλάει κουλούρια λοιπόν το παιδάκι αυτό και. Για να δούμε ένα δευτερόλεπτο μόνο. Να το δούμε από εδώ. Και εσείς από εκεί. Πουλάει κουλούρια λοιπόν. Και του λέει λοιπόν ο, ο, ένας κομψός, τι λέει εκεί πέρα, ένας κομψός κύριος του Υπουργείου που, νομίζει, που τα νομίζει όλα εύκολα και μαλώνουν το παιδί. Ο κύριος λοιπόν από το Υπουργείο τι λέει στο παιδί. Διατί πωλή κουλούρια ολόκληρος πες, δεν ξέρει ότι το, εμ, το εμπορεύεσθε, δεν είναι αξιοπρεπές. Και απαντάει ο, νεαλός, ο νεαρός ο Παρά να είμαιθα άχθος αρούρης, αυτό θα πει βάρος της γης, δηλαδή άνεργος να γυρνάω, παρά να είμαιθα άχθος αρούρης, να με τα σκουλούρις. Εάν εμείς κουλούρις δεν πουλήσουμε, θα είναι το δύσκολο πολύ για να ζήσουμε». Σουσάμι άνοιξε, έλεγε ο Αλίμπαμπά με το συνδρόφων του και έβρισκε θησαυρών κρυπτόμενων υπό το του. Στο Σουσάμι το έριξα κι εγώ για να με γλιτώσει, διότι άνοιξε το βρακί μου και το Σουσάμι θα τον παλώσει. Δεν ζητούμε αδάμαντων ούτε ζαφύρων, μόνο το ψωμάκι μα και να κάνουμε τζίρον. Εφόσον υπάρχει ανεργία στα χωριά και τα σπόλεις, μπαλώνουμε διαφόρων τρυπών, γινόμενοι και ένα χέρι κάτω, αυτά που σας λέει λεπτομέρειες του Μπόστ, ένα χέρι κάτω δείχνει το, το παιδί και λέει ένα δυστυχισμένο παιδί συντηρώμενον την γραία μητέρα του, τον γραίον πατέρα του και αδελφάς αυτού και ο αδελφός του στρατιώτης εις των στρατών. Δηλαδή μόνο το παιδί πολεμάει να, να ζήσει όλους αυτούς. Και και πάνω σε αυτό που σα έλεγα, ότι όλα πατάνε στην πραγματικότητα του Μπόστα, αν θυμάται κανεί και αν ξέρει. Εκτό από τον λοιπόν, είδε το φω κάποια στιγμή και ένα άλλο αυτό να πούμε για έναν που πουλούσε κότε. Πλανοδίω. Και αυτό λοιπόν που πουλούσε κότε λέγόταν Αριστοφάνη ο νεαρός. Και επιπλέον, και επιπλέον πουλώντα τι κότε. Για να δούμε. Πουλώντας τις κότες στους δρόμους, ήταν και τσιβδός. Ήταν και τσιβδός. Και έλεγε καμιά φορά, δύο φορές το ίδιο σύμφωνο. Και που είναι η τώρα του Πόστ. Και πουλώντας λοιπόν αυτές τις κότες, και θα δείτε μετά τι μεγάλη σημασία έχει ο νεαρός που πουλούσε τις κότες. Πουλώντας αυτές λοιπόν, τσίβδιζε λίγο και αντί να λέει Πολλέ φορέ έλεγε πουλοκότε και φώναζε, έλεγε πουλοκοκότε. Τον άκουσαν κανένα δυο, τον άκουσε και η αστυνομία και νόμιζε ότι αυτό προτείνει γυναίκε. Πουλοκοκότε και πουλοκοκότε, τον άρπαξε η αστυνομία, αλλά κοιτάξτε τώρα πώ τα λέει ο, ο Μπόστ. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Εόρνηθε του Αριστοφάνου. Τώρα βέβαια ήδη κάτι σα λέει αυτό, αλλά θα το δούμε μετά. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Νέος, Ah, και, και, όταν τον πιάσαν τον πήγαν στο δικαστήριο. Εδώ είναι στο δικαστήριο, βέβαια. Ε, Νέο, ονόματι Αριστοφάνη, ματέα η ζωή, τι να κάνει, μη ευρίσκουν δουλειά, αποφασίζει να πουλεί πουλιά. Αναχωρών ορώνα ασυνήθων, προσέφερε, παχιτά παχυτά των ορνήθων. Διαλαλών αυτά διαζώσει, πολλά και στα σέντιδε με δόσει. Διασχίζουν χωριά και πόλει, έρχεται, έλεγον, ο Πτηνοπόλης, Κερδίζουν καταρχά αρκετά αλλά είχε τραβήγματα μετά. Βραδίγλωσσος ον εκγενετή ή το περίπου τριακονταετής, δυσκολευόμενος να πει κότας, αυτό σε πρόφερε κοκότας. Αφήνω να φτάσει στον τον ορνηθόν, τον παρικολούθη το τμήμα ηθών. Πλησιάζω νέους πελάτας, έχω έλεγεν κοκότας αφράτας. Αυτός πλησίαζει στα ότα, λέγον ενδιαφέρεσαι διακοκότα. Ενδιαφερόμεθα έλεγεν έλεγαν πολλοί, δίδοντες μικρά προκαταβολή. Είσαι ένα δημόσιο χώρο τον πιάνουν τότε από Γιατί φωνάζει εκείνος τότε, η εργασία μου είναι κοχώτες. Αφού του λέγουν το παραδέχεσαι, είναι έσχος που το ανέχεσαι. Μήπως είμαι θα προδοτών, προσφέρω με τιμή ως τον κοκοτών. Τον πηγαίνω στο δικαστήριο. Η υπόθεση καλύπτεται με μυστήριο. Ο πρόεδρος αυστηρός είναι ρωτών. Τι γνωρίζεις περί κοκωτών? Αυτό διηγείται τη ζωή του, κρατών το πλήθο στην αναπνοή του. Δεν καπνίζομαι, ούτε είμαι θαπότε. Ξυπνώμαι και πιπίζομαι με τι κότε. Και, 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 λοιπά, και, λοιπά, και τον πιάνουν μετά. Και τον πάει στο δικαστήριο και τον καταδικάζει ο δικαστή γιατί δεν κατάλαβε ότι το παιδί αυτό λίγο τσίβδιζε. Τέλο πάντων, α πάρουμε την εικόνα. Κάποιο νέο, ιδίω, οι παλαιότεροι ίσω κάτι τώρα υποψιάστηκαν, Κάποιο νέο θα σου πει: Ωραίο είναι αυτό, πλάκα έχει, να το πούμε και έτσι, πλάκα έχει. Αλλά πώ του τώρα του Μπόστ να πουλάει ένα σκοτόπουλα και κότε και να είναι. Τι έγινε εδώ πέρα τότε, με τι κότε. Και να λέγεται και Αριστοφάνη. Μια μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη. Ε, τον, ε, τον σκηνοθέτη, τον Κάρολο Κούν, να, το, να δούμε λίγο την εικόνα. Τον ξέρετε όλοι και τον ξέρουμε. Τον ξέραμε και τον ξέραμε όλοι. Ένα εξαιρετικό, σα πάρουμε την εικόνα βέβαια, ο οποίο ήταν από του συνειλοβάτε του θεάτρου στη χώρα. Κάποια στιγμή ο Κάρολο Κουν απεφάσισε να ανεβάσει στην επίδαυρο του όρνηθε του Αριστοφάνη. Mm. Είδατε και, και εκεί, εκεί όρνηθε του Αριστοφάνη. Ε, ε του όρνηθε του Αριστοφάνη. Όπως ξέρετε, πάρα πολλές φορές έγινε, επιχειρήθηκε η επικαιροποίηση, αυτή είναι η δικιά μου λέξη, βάλτε την εισαγωγικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι, αλλά θέλω να καταλάβετε τώρα την ουσία του πράγματος. Επιχειρήθηκε από πολλούς σκηνοθέτες η επικαιροποίηση του αρχαίου δράματος. Δηλαδή, ε, να, 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 εισάγουν στο δράμα στοιχεία σημερινά, ούτως ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητό. Βέβαια, δηλαδή, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη για το θέατρο, μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η τάση χωρίς να λιώσει βέβαια τον κορμό του έργου. Ε, ας πούμε για παράδειγμα, για παράδειγμα, ο μια μέσα στον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης πολλέ φορέ χρησιμοποιεί τον ρήτορα, και άλλη, και άλλη τραγούδι, Ο Ρίτορ. Σήμερα Ρίτορ ούτε υπάρχει, ούτε λέει τίποτα σε κανέναν αυτή η λέξη. Ο οποίος, και, και συγνωστά νομίζω και εγώ, πολλέ φορέ αντί να είναι Ρίτορα, στην, στην, ίδια τραγουδία όταν παίζεται σήμερα είναι ο δημοσιογράφος. Δηλαδή ο σημερινό αγγέλων την είδηση. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν αλλοιώνουν. Αλλά με πάση περιπτώσει μέχρι που φτάνει αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, ανεβάζει λοιπόν ο Κάρολο Κούν στην επίδαυρο του όρνηθε του Αριστοφάνη. Στου όρνηθε, εκτό από τα γνωστά ονόματα, το πιστέτερο, τον, τον Ευελπίδη, αυτά όλα τα ονόματα, υπάρχει και ένα ιερέα των χρόνων εκείνων, τη αρχαιότητα. Ο Κάρολο Κουν δεν ξέρω να πω εύστοχα ή όχι, εγώ σα λέω τα γεγονότα. Ο Κάρολο Κουν εμφάνισε τον ιερέα σε αυτό το έργο και μάλιστα στην πρώτη μέρα που ήταν και επίσημο και τα λοιπά, τον εμφάνισε ενώ όσε φορέ είχαν παιχθεί οι όρνηθε ε, ήταν ιερέα με ρούχα, με χλαμίδε και με τέτοια ιερέα των αρχαίων χρόνων. Ο Κάρολο Κουν έντισε. Ε, σε συνόηση με τον Τσαρούχη βέβαια, έντισε τον ιερέα με άμφια προσωμιάζοντα με τα σημερινά. Και τα τότε και τα σημερινά είναι ίδια. Με, με άμφια δηλαδή ορθοδόξου κληρικού, έστω με ελάχιστε διαφοροποίησει. Αποτέλεσμα. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αντίδραση και στο κοινό. Το οποίο θεώρησε, ένα μεγάλο μέρο του κοινού θεώρησε ότι διακομωδείται, α πούμε, δια του σχήματο του Ιερατικού, του σύγχρονου, διακομωδείται και η Ορθοδοξία, η Θρησκεία και ο Κλήρο. Φασαρία με στο θέατρο, διακόπη παράσταση, μια φασαρία ένα κακό. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. <coughs> Αυτή, είναι... <coughs> Αυτή είναι από την επόμενη μέρα των εφημερίδων. Αποδοκιμασίε του κοινού. Ε, περιγράφει λοιπόν, είναι η καθημερινή τη επόμενη μέρα, περιγράφει τι αποδοκιμασίε του κοινού. Χρυ... Ε, Α δούμε την επόμενη εικόνα. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν ε, οι όρνηθε από το θέατρο, να τέξει, τα λοιπά, Χαρακτηρίστηκε ατύχημα. Αυτό είναι ο Μίλιο ε, Χουρμούζο. Είναι δηλαδή σοβαρή κριτική, οι οποίοι είπαν ότι παρά το μέγεθο του Καρόλου Κούν, του καλλιτεχνικό, ήταν ένα αστόχημα αυτό κτλ. Ποια ήταν η συνέχεια τώρα. Στην ίδια. ας πάρουμε την εικόνα. Στην ίδια αυτήν παράσταση, στην πρεμιέρα, παρίστατο, παρίστατο πολύ επίσημη βέβαια αλλά και ο Κωνσταντίνο Τσάτσο. σω δεν θυμούνται πολύ, βέβαια, πολύ θυμούνται τον Κωνσταντίνο Τσάτσο ως πρόεδρο τη Δημοκρατία αργότερα. Δεν θυμούνται ίσω πολύ ότι προαυτού ήταν, είχε διάφορα υπουργεία κατά καιρού, ήταν και υπουργό Προεδρία Κυβερνήσεω. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη ε, παράσταση των ορνήθων, παρίσταται και ω υπουργό Προεδρία ο Τσάτσο. Ο, 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 ο Τσάτσο λοιπόν. Δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ και αυτός από την από το έβριμα αυτό του κουν. Και την άλλη μέρα το πρωί, έφυγε δυσαρεστημένος βέβαια εννοείται από το θέατρο, και την άλλη μέρα το πρωί εκδίδει μία διαταγή και απαγορεύει την περαιτέρω ε, αναβίβαση του θέατρου αυτού. Σταματάνε οι παραστάσεις, οι οποίες βέβαια είχαν και προπολιμένα εισιτήρια εννοείται, με ξένους έξω και τα λοιπά, μια φασαρία, ένα κακό, απαγο... την απαγορεύει ο τσάτσος δεν μπορώ να ξέρω, δεν πρόλαβα και να το δω τώρα, αν δει κανεί την παλιά νομοθεσία, αν είχε δικαίωμα να το κάνει ο Υπουργό Προεδρία Κυβερνήσεω. Αλλά ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν μιλάμε το νομικό κομμάτι, μιλάμε το πραγματικό. Πάει και την απαγορεύει ο Τσάτσο. Γίνεται χάμο, γίνεται μια φασαρία πανελίνια και, και, όλα τα σχετικά. Αφού λοιπόν απαγόρευσε τους όρνηθες, ε, ο Μπόστ και έγινε αυτός ο άλλος. ο Μπόστ έγραψε αυτό το οποίο είδατε. Αυτό το οποίο είδατε βέβαια ήταν μια έτσι μέσα σε ένα σκίτσο κτλ. Επειδή πάρα πολλοί ε, τους όρνηθες που είναι στο, στο αρσενικό είναι ο όρνης, Πολλοί νόμισαν, πιο, πιο καλά τέριαζε γλώσσα. Οι όρνηθε τέριαζε στην γλώσσα την απλή. Οι όρνηθε και οι όρνηθε. Κάποιοι λοιπόν με στο μυαλό του το τάφτισαν και με την κότα. Τι γίνεται τώρα. Κάποιο άλλο κητσογράφο, ο Φωκίων Δημητριάδη, ο οποίο ήταν κυρίω κητσογράφο Θεσσαλ... εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, αλλά εν πάση περιπτώσει και στην Αθήνα κατά καιρού έγραφε ε, σκίτσα. Ο Φωκίων Δημητριάδη λοιπόν, τι κάνει. Παίρνει μια κότα σχεδιαστικά και την κολλάει όπου είχε σκίτσο του τσάτσου ή ο Τσάτσο έστειλε μια κότα. Το ότι ο Τσάτσο στα σκίτσα έστειλε μια κότα, το θυμούνται όλοι όσοι είναι ενήλικοι. Την εξήγηση ίσω δεν είναι, η εξήγηση δεν είναι τόσο πολύ γνωστή γιατί ο Τσάτσο ήταν μια κότα από πίσω συνέχεια. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Του Κοτσέρνη λοιπόν. Αυτό ήταν ο Τσάτσο, ο τότε ήταν νεότερο ω υπουργό προεδρία τη κυβερνήσεω. Και αυτό είναι ο Τσάτσο με την κότα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σκίτσο του Τσάτσο, Τον κυνηγάει ο Αβέρο, φέρνει κάτι γάλατα, κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει σκίτσο. Ε, τσάτσος, το, ο τσάτσο λέει στον Αβέρο, για από, τα, από, το, από το μέτσο, φέρε όσα θέλει. Όσε καρδάρε θέλει, Βαγγέλη μου. Εγώ την ώρα θα δεν τη σφάζω. Δηλαδή προφανώ του προτείνει κάποια ανταλλαγή, δεν ξέρω τι. Και αγκαλιάζει την κότα ο τσάτσο και, δεν την, και δεν του τη δίνει. Σε άλλο σκίτσο. Σε άλλο σκίτσο όπου καταγγέλλεται, ε, όπου λέχθηκε από βουλευτή τότε, υπουργό της ΕΡΕ, ότι ε, τρώγομαι μεταξύ μας τα σάρκας μας, δηλαδή μαλώνουμε και ενδοκομματικά. Βλέπετε ο Καραμανλής, ο, ο Ροδόπουλος, αυτός με τον αυτό, πρόεδρο της Βουλής της Μέσης, ο Κανελόπουλος δεξιά και ο Παπαλιγούρας και, και τι γίνεται, τρώγομαι τα σάρκας μας, ο, ο Φωκίων ο Δημητριάδης, τι κάνει, στο τρώγομαι τα σάρκας μας, βάζει τη γάτα του Παπαλιγούρα να ορμάει να φάει την κότα του τσάτσου. Ο τσάτσο πάντα με την γάτα. Ο, ε, ο τσάτσο πάντα με την κότα. Ο παπαλιγούρα πάντα με τη γάτα. Γιατί ο παπαλιγούρα με τη γάτα, Σε μία ε, ομιλία του στη Βουλή, θέλοντα να πει ότι θα πάρουν, ήταν υπουργό οικονομικών, θα πάρουν σκληρά μέτρα κτλ. Λέει: Εμεί θα σχίσουμε τη γάτα. Πάει, του ξεφεύγει στη Βουλή, θα σχίσουμε τη γάτα. Το αρπάζει ο Δημητριάδη και του κουλάει τη γάτα. Παντού ο παπαλιγούρα με τη γάτα και ο τσάτσο με την κότα. Τον εμφύλιο λοιπόν τότε τη ΕΡΕ, τον υποτιθέμενο εμφύλιο πολιτικό, όχι μόνο αρπάχτηκαν μεταξύ του υπουργοί, αλλά και ο σκύλος η γάτα του Παπαλιγούρα, όρμηξε να φάει την, την κότα του Τσάτσου. Λοιπόν, ε, α πάρουμε την εικόνα. Δεν υπάρχει δηλαδή σκίτσο κανένα που να είναι ο τσάτσος χωρί την κότα. Του φόρδε λοιπόν την κότα εξαιτία αυτή τη κίνηση του Τσάτσου να απαγορεύσει. Βέβαια αργότερα. Σα είπα αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ε, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αν μπορούμε. Ο Κουν εξηγεί περί τολμηρά ερμηνεία τη αρχαία τραγωδία. Πρέπει, να την, συγγνώμη, πρέπει να γίνει κατανοητή από τον σύγχρονο αναγνώστη. Αυτό το θέμα. Α πάρουμε την εικόνα. Κάποτε, τώρα η αλήθεια είναι έχουν 4-5 χρόνια, ούτε αυτή η εκπομπή πια επειδή έχει 22 χρόνια, 23, και εγώ ακριβώ δεν θυμάμαι πια, δεν μπορώ να θυμηθώ και πότε είπαμε, αλλά για το αρχαίο θέατρο κάναμε δύο εκπομπέ απάνω τέτοιε, ίσω πριν 4-5 χρόνια. Και ενώ είχα σκοπό να μιλήσουμε, πολλά είπαμε για την αρχαία τραγουδία και είχα σκοπό να μιλήσουμε και για τη δυνατότητα αυτή του, του τι μπορούμε να παραλλάξουμε φέροντάς τη στη σύγχρονη εποχή, δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και η συζήτηση αυτή κυρίως άρχισε από αυτό το πράγμα, από αυτό το, από το, από αυτό το, το περιστατικό. Βέβαια, βέβαια, υπάρχουν και εντονότερες ιστορίε με, με την αρχαία τραγωδία. Ε, στην Αμερική, κοίτα, ένα χρόνο μετά ένα χρόνο μετά μόλι, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα που λέει υπερβολέ. Να μην το διαβάζουμε τώρα, είναι και μικρά τα γράμματα. πέχτηκαν, στην Αμερική η, από ένα μεγάλο πανεπιστημιακό, μάλλον θεατρική πανεπιστημιακή μεγάλη, πέχτηκαν οι εκκλησιάζουσε. Ε, Πώ να καμιά φορά διδάχτηκαν. Πέχτηκαν οι εκκλησιάζουσε. Επίση το Αριστοφάνη. Και τι έγινε εδώ πέρα. Α πάρουμε την εικόνα κατά το ανέβασμα των εκκλησιαζουσών στην Αμερική, τότε την εποχή του μακαρθισμού του λεγόμενου, που κατεδιώκει το κάθε ιδέα που μπορούσε να θεωρηθεί προδευτική, κομμουνιστική, αριστερή και τέτοια, από τις εκκλησιάζουσες λοιπόν, και τότε έγινε παγκόσμιο θέμα πάλι, αφήρεσαν προτάσεις και φράσεις του Αριστοφάνη που μιλούσαν για δημοκρατία, για ισότητα των γυναικών κυρίως, για ίσα δικαιώματα των ανθρώπων, θεωρήθηκαν αυτά από κάποιου υπεύθυνου του Πανεπιστημίου ότι είναι πολύ προοδευτικά και πολύ κομμουνιστικά και πολύ δεν ξέρω τι άλλο, και τα αφήρεσαν. Και τότε μπήκε ένα άλλο θέμα, όχι τόσο για το τι ήταν ο μακαρθισμό, που ξέρουν όλοι τι ήταν, αλλά, αλλά μπήκε ένα μεγάλο θέμα του κατά πόσον υπάρχει, ακόμα και αν έχει δίκιο, που προφανώς δεν είχαν δίκιο τώρα, τώρα να το των γυναικών και τέτοια, μετά 20 χρόνια γίναν παντού σε όλη τη γη... Προφανώ δεν είχαν δίκιο, αλλά θεωρητικά τώρα πε ότι μια άποψη έχει δίκιο. Κατά πόσον υπάρχει το δικαίωμα έναντι του δημιουργού αυτού, ο οποίο λέγεται στην παρούσα περίπτωση Αριστοφάνη, πόσο έχει δικαίωμα κανεί, φεύγουμε από το να διαστρέφει τους λόγους του λόγου του και τα, αυτά όπω είπαμε πριν, το να αφαιρεί, να κατακρεουργεί μια κομμωδία. Ή μια τραγωδία σε άλλη περίπτωση. Μια κομμωδία εμπροκειμένο. Αν κανεί, αν και πολλά του Αριστοφάνη υποκρύπτουν όπω συμβαίνει συνήθω τραγουδίες από κάτω, αλλά τέλος πάντων, μετά από μεγάλες ήττες και τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη ώρα. Ε, κατά πόσο λοιπόν ένας σύγχρονος σκηνοθέτης δικαιούται να πετσοκόψει μια τραγουδία, είτε γιατί δεν του αρέσουν κάποια χωρικά ή δρόμενα ή, ή διάλογοι, ε, κατά το δοκούν. Ή γιατί φοβάται κάποια λογοκρισία. Δεν είναι πιο έντιμο και σωστό να μην την ανεβάσει καθόλου και να πάει να διαλέξει μια άλλη. Αυτό έγινε στην Αμερική μετά, να που γίνονται και αλλού δηλαδή τα παράξενα δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Και χαρακτηρίστηκε λοιπόν εδώ ως υπερβολή. Ε, σήμερα, μια που είμαστε τώρα, σήμερα δεν λέμε πάρα πάρα πολλές φορές και έχουμε γίνει και η χώρα αυτή έχει γίνει το κλωτσοσκούφι πολλών και διαφόρων. Γιατί, γιατί είναι μονίμως στη Ζητιανιά αφού φαγώθηκαν τα πάντα και είναι στην Ελβετία κατατεθειμένα, που θα βρούμε λεφτά. Βέβαια, το να πιάσουμε του κλέφτε δεν είναι, ούτε συζήτηση γίνεται. Η μόνη διέξοδο είναι η ζητιανιά. Τα λέμε δάνεια τώρα, δεν τα λέμε ζητιανιά. Δάνεια τα λέγανε και τότε. Αλλά ο Μπόστ, το μάτι του Μπόστ, δεν τα έλεγε δάνεια. Τρέχαν τότε, ο Υπουργό Οικονομικών ο Κανελόπουλο, ο Πρωθυπουργό του Καραμαλή, τρέχαν τότε στη Γερμανία. Και ένα θέμα, πώ να διεκδικήσει πολεμικέ αποζημιώσει τότε, όταν ζητιανεύει από αυτόν που θε από του ζημίων. Μεγάλε ιστορίε είναι αυτέ που συνήθω μένουμε στην επιφάνεια και κανένα δεν ψάχνει παρακάτω τι γίνεται και γιατί γίνονται ή γιατί δεν γίνονται κάποια πράγματα. Τρέχει λοιπόν για δάνεια στη Γερμανία η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά πώ τρέχει, να δούμε την επόμενη εικόνα. Και εγώ να τη δω από εδώ. Για κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τρέχει, να του δούμε ένα δευτερόλεπτο, να του δω εγώ από εδώ, πάλι ω συνήθως και εσείς από εκεί. Λοιπόν. Τρέχει λοιπόν ο Κανελόπουλο, ο Υπουργό Οικονομικών, με το άλογο και με το πιάτο τη ζητιανιά, τρέχει στη Γερμανία. Λοιπόν. Και. Έντρομος ο Πρωθυπουργό της Γερμανίας, κρατώντας τα σακούλια με το μάρκα και με το χρηματοκιβώτιο δίπλα, έντρομος, κοιτάζει τον Έλληνα Υπουργό να τρέχει με το άλογο, με το άλογο, ε, το οποίο τον φέρνει κοντά στον Έρχαρτ, τον Υπουργό Οικονομικών και φωνάζει έντρομος λοιπόν ο Έρχαρτ «Το άλογο, το άλογο, ήρθε στη Βόνη, κανέλος έφτασε, το δίσκο απλώνει, το άλογο, το άλογο πώς χλιμιντρίζει, τον Μάρκον κρύψετε να μην εγγύζει, καβάλα έφτασε το Παναγί, Παναγιώτης λέγω ο Κανελόπουλος, Καβάλα έφτασε το Παναγί. Ζητάει δάνειο και για φαγή. Τώρα ξεπέζεψε. Ψάχνει σπάρκον. Ζητά να έβρει κρυμμένων μάρκων. Και λέει ο Κανελόπουλο, ασθμένο με το άλογο μόλι έφτασε. Δώστε τον μάρκων, των Μποτσαρέων, καπνών σα έφερα και τσιγαρέων. Αυτά που εξήγαγε η Ελλάδα δηλαδή, τάχα. Καπνών σα έφερα και τσιγαρέων δώστε τον Μάρκον τον τιμημένον, γιατί τον έχετε φυλακισμένον. Τα παλικάρια μας όλα πεινούν. Δώστε τον Μάρκον τον και προσκυνούν. Ήρθα μετάλογο να τον ζητήσω. Άνευ τον Μάρκον δεν πάγω πίσω. Αυτό είναι βέβαια παραφθόρα από το Δημοτικό το γνωστό, από το 1821 και βλέπετε κάτω αριστερά ο σκληρός αγών για τον Μάρκον. Βεβαίω. Με αυτή την, ας πάρουμε την εικόνα, όπως και σήμερα δυσφόρησαν και γίναν όσα γίναν προ δύο ετών, τριών με τους Έλληνες, έτσι τις και τότε οι Γερμανοί. Και γενικά όσοι ήταν οι στόχοι του, των ετοιμάτων δανεισμού. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, όπου στην επόμενη εικόνα ο, ο Κανελόπουλος πάλι <coughs> πάει σε ένα Λούνα Πάρκ για να ζητιανέψει. Αλλά ενοχλείται ο αυτός εκεί, ο, ο υπεύθυνος και λέει ο Κανελόπουλο, εισήλθον ει το κέντρο Βόνη, Βόνη ήταν η πρωτεύουσα τότε, η Μπον, bon. εισήλθον στο το κέντρο Βόνη, καθώ η μουσική με αναστατώνει, και όπω πολλοί νέοι τη ηλικία μου, εζήτησα μάρκα δια των δίσκων τη αρεσκία μου. Αλλά το απαντάει ο άλλο. Παναγιώτη, παιδί μου, άκουσε τη συμβουλή μου. Μη συχνάζεσαι στα κέντρα που πηγαίνουν οι μεγάλοι. Αφαντάστος ενοχλούνται όταν μπαίνουν νέοι άλλοι με τον συνεχή των δίσκων, πονοκέφαλος τους πιάνει. Και έχεις κάνει με τον Μάρκον το κεφάλι τον καζάνι. Δηλαδή μη μας ενοχλείς πια με τη ζητιανιά αυτή. Και γράφει εκεί πέρα ποιος είναι αυτός, ο αρχιφύλαξ του τμήματος ιθών Έρχαρτ. Λοιπόν, και τελικά ο Έρχαρτ ήρθε και στην Ελλάδα προσκεκλημένος, επίσημος προσκεκλημένος, αλλά ούτε και εδώ μπόρεσαν οι δικοί μας εδώ να τον πείσουν να πληρώσει και έτσι έφυγαν απογοητευμε... ε, έμειναν απογοητευμένοι πάλι. Και είναι χαρακτηριστικά δύο σκίτσα του Μπόστ, να προλάβουμε να τα δούμε και αυτά. Ας βάλουμε το τηλέφωνο και αυτά ατέλειωτα είναι, δεν πειράζει. Ας βάλουμε το 729219. Αν κάποιος ίδιο από τους παλιούς θυμάται κάτι ή θέλει να προσθέσει, ευχαρίστως να το κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα Γυρνάει κατηφή, βλέπετε, με τα φτιά που λέμε ο Κανελόπουλος. Δεν πήρε φράγκο. Και μιλώντα με τον Καραμανλή, τον πρωθυπουργό δηλαδή που τον έστειλε, που υποτίθεται ότι τον έστειλε, τι λέει, ρωτάει ο Καραμανλής και λέει στον κατηφή Κανελόπουλο, Πώ με θεωρεί ακίνητο, Πού τρέχει ο λογισμό σου, Τι έγιναν τα μάρκα μα, Απίντα, συγκεντρώσου. Πάρε καρέκλαν, κάθισε, σε βλέπω κουρασμένον. Τ' άφησε στα αερόπλανον ή στάκλεψαν στο τρένον. Ε, ή στον προθάλαμόν σα περίληπω εμβαίνω. Μήτε στα αερόπλανον, αλλούτε και στο τρένο. Παρόλο που, που ήσαν φίλοι και γνώριζα την γλώσσα, με φίλεψαν τρει μέρε και τελικά δεν δώσαν. Τον περπήθηκαν βέβαια τον κανελό προς Υπουργό, αλλά τον ξαπόστηλαν χωρί Φράγκο. Και δείτε και δύο λεπτομέρειες από αυτές που λέμε για τον Μπόστ. Ε, μπορούμε μήπως στην προηγούμενη εικόνα να την ξαναγυρίσουμε με το άλογο όταν έφτασε στην, στην προπροηγούμενη εικόνα. Για να δούμε λίγο την προπροηγούμενη, όταν φτάνει με το άλογο. Μπορούμε λίγο, δυο εικόνα στην προπροηγούμενη. Όταν φτάνει με το άλογο Κανελόπουλος. Ναι, λοιπόν. Εδώ βλέπετε τι γράφει το άλογο. Πήγασος Τούρχα Βαγιολαρί είναι η αεροπορία και ο πίγασο είναι το άλογο που τρέχει περήφανο κτλ. Στην εικόνα που βλέπαμε τώρα, το ίδιο άλογο, το ίδιο άλογο αφού γύρισε χωρί να πάρει Φράγκο Κανελόπουλο, να πάμε στην εικόνα που βλέπαμε τώρα. Στο ίδιο λοιπόν άλογο, για να δούμε την εικόνα που μόλι είδα, βλέπαμε με το άλογο πάλι. Ευτή. Τι γράφει λοιπόν τώρα το άλογο, τώρα με πεσμένα τα φτερά και ξεποπουλιασμένο. Πίνασο, όχι πίγασο, Πίνασο, Greek χαβαγιολαρί <laughs> δηλαδή και το άλογο το καημένο ας πούμε συμμερίζεται την αποτυχία έρχεται λοιπόν έρχεται λοιπόν ο Έρχαρτ στην Ελλάδα όπου ζητάει πια ο Πιναλέων ε, χρήματα και λέει ας πάρουμε ε, αυτή την εικόνα και ας δούμε την επόμενη για να δούμε την επόμενη εγώ από εδώ εσείς από εκεί να τους λοιπόν, τι λέει λοιπόν. Χερ δόκτορ Ερχάρτο, δώστε μας ο λίγο άρτο, Πάντα εσάς επικαλούμε θα να ζήσουμε. Βάστα Ρόμελ να ξεπουλήσουμε. Σας θυμίζει τίποτα. 40, 60 χρόνια πριν να ξεπουλήσουμε. Η γερμανική οικονομία, η οικονομία νικά και όλα τα κακά σκορπά. Μη μου λέτε νίξ και νάιν. Χρειάζομαι επιγόντως τα ψηλά <coughs> μην τα δώσει στην οικονομική ολιγαρχία. Αυτή τα τρώει με γερμανική πειθαρχία. Και αν τα δώσεις τα λεφτά σου κλάφτα, είναι η Ενελάδα αντιπρόσωποι της Λουφτχάφτα, αυτό είναι βέβαια λογοπαίνουμε του Λουφχάνσα. Και λέει, απαντάει ο Έρχαρτ, εγώ ήρθε για αγορά κοινή, αλλά στην Αθήνα όλη χείρα κοινή. Πολλά έξοδος, πλάς δελακονκόρτ, έχετε γαλλικό συνήθιος, εννοείστε lord. Δηλαδή ξοδεύουμε πολλά. Τζέρμαν όμως Έλληνος πολύ αγαπάει και φροντίσει εγώ όταν το Ιτσαλαντ πάει. Κάνεις πρέπει οικονομία και πολλή εργασία. Βρω εσένα τέση στο ευρωπαϊκή συνεργασία. Αυτό μπορεί κάνει εγώ, όχι υπεράνθρωπος. Και ούτε περ χάρτο άνθρωπο, άνθρωπος. Αρνήθηκε δηλαδή και αυτός, αλλά, αλλά... Ας, ε, αλλά θα σου προθέσει εργάτη στην Ευρώπη, στην, αυτή, στην ΕΟΚ τότε. Α πάρουμε την εικόνα και θυμωμένη, πικραμένη μάλλον, η, μαμα, η, μαμά, μαμά Ελλά αποχαιρετάει τον Έρχαρτ που έφυγε με τα αεροπλάνο χωρί να αφήσει ούτε δραχμή πίσω και του λέει αυτό που θα δούμε τώρα. Για να δούμε τι του λέει όταν φεύγει ο Έρχαρτ. Ο Έρχαρτ είναι απάνω δεξιά στο αεροπλάνο. Και η μαμά Ελλά του λέει. Ωρα καλή στην πρίμνη σου, και αέρα στα πανιά σου, σφίξον τον χαρτοφύλακα, σφιχτά στην αγκαλιά σου, Σφίγγον εσύ τα μάρκα σου, Σφίγγον, εγώ τη ζώνη. Σου εύχομαι τετράπαχο να φτάσει στην βόνη. πλήρης πάχου, πλήρης λίπους, ή το φυσικό λοιπόν που με, που με πότισες φαρμάκων και με γέμισε λοιπόν. Κλαίων, δακρίζων και πονών, φρικτό αναστενάζων, Λέγω στο αερόπλανον τον ουρανό κοιτάζων είναι ματέα η ζωή, γεμάτη ματαιότητας. Πταίω εγώ παποχονδρών, περίμενα λεπτότητας. Και φεύγει βέβαια. Και φεύγει λοιπόν ο Έρχαρτ, χωρίς να αφήσει φράγκον. Τα γνωστά δηλαδή. Και όχι μόνο. Ας... ναι, και όχι μόνο. Από την, απ την Αμερική δεν ζητούσαν συνέχεια, δεν Οι, οι κυβερνήσεις εδώ συνέχεια δάνεια και λέγαν τότε πολύ γιατί δεν διώχνει τις βάσεις και ξέρετε τι δύσκολες ιστορίες είναι αυτές όταν ζητάς και πιο πριν από τον Έρχα τα είχε πει ο Σολωμός, τότε είναι δύσκολες εφήρες όταν η χρία τε σκουρταλεί, όταν τες χτυπάει ανάγκη, όταν ζητιανεύεις, είναι δύσκολε οι Δείτε λίγο, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Όπου εδώ έρχεται ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Άιζεν Χάουερ, για επίσκεψη στην Ελλάδα και η Ελλάδα, η μαμά Ελλάς, ζητάει και από τον Άικ. Άικ ήταν το χαϊδευτικό. Ο, αυτός λεγόταν Dwight στο, στο μικρό, Δουάιτ ε, πρόεδρος τότε των Ηνωμένων Πολιτείων, και το χαϊδευτικό του ήταν Άικ. Και μάλιστα με αυτό κέρδισε και τις εκλογές με το, με το σλόγαν «I like Ike». Δηλαδή μου αρέσει ο Άικ». Ο Eisenhower, κέρδισε τις εκλογές, ήταν πρόεδρος και από αυτόν επίσης ζητούσε δάνειο σε δολάρια το οποίο και αυτό τότε δεν δόθηκε, δόθηκε αργότερα βέβαια με όρους και με τέτοια, τότε δεν δόθηκε. <coughs> <coughs> και το περίμεναν πώς και πώς εδώ πέρα και κάποια στιγμή, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα, <coughs> κάποια στιγμή, προνούσε δύσκολες οικονομικά στιγμές, και ο Θεσσαλονικός ο ποιητής, ο Γιώργος Ιωάννου, <coughs> τον είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο τέλος πάντων και κάποια στιγμή τον επισκέφθηκε ένας φίλος του, Μπορούν και φτώχε κάποια στιγμή κι αυτό. Είχε πυρετό μια μέρα. Τέλο πάντων, επισκέφθηκε ένα φίλο του και του λέει: Του είναι ιδιαίτερο με τον πυρετό και του λέει: Τι έχει, του λέει. Delirium tremens. Δηλαδή, σπασμού ε, και τρέμει. Delirium tremens. Και απαντάει αυτό, δεν κοιτάει μόνο. Και απαντάει και λέει: Όχι, λέει. Dollarium trumans Όχι, delirium tremens. dolarium trumans. Δηλαδή, είχαμε μείνει από λεφτά. Τέλο. Συγγνώμη, λίγο, περί... κάνα δύο λεπτά περιμένατε. Παρακαλώ, παρακαλώ, σας ακούμε. Ε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην εκπομπή την οποία παρακολουθώ όποτε μπορώ. Να είστε καλά. Και θέλω να προσθέσω κάτι με τον Φωκίωνα Δημητριάδη, τον λεγόμενο Φώκων. Ο Φώκος, ναι. Μια... Συναντήθηκαν κάπου σε μια διοξίωση, συνεδρίαση, τι ήτανε, ναι. με τον Τσάτσο. Και ο Τσάτ του ρωτάει γιατί μου έχετε τη φορτώσει πάντα, Οπότε με δίνετε, μου φορτώσατε την κότα. Ναι. Και απαντάει ο κ. Δημητριάδη, λέει, την ίδια απορία έχουν και οι κότσε, Γιατί του φορτώσατε τον Τσάτ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, ναι, έχετε δίκιο, την, την έχω διαβάσει, τη συνάντηση. Όμω η πραγματική ιστορία, γιατί του φόρτωσε την κότα, ήταν αυτή. Ναι, Όπω τον ναι. Παπαλιγούρα, φόρτωσε τη γάτα. Γιατί είπε, Θα, σκίσουμε, θα σκίσω τη, τη γάτα. <laughs> θα πάρω μέτρα. Σε όλου, ο, ο φόκο, όπω τον λέγανε οι φίλοι του, από το χαϊδευτικό, από το Φωκίον, ο φόκο του Δημητριάδη, ο Φωκίον λοιπόν, ε, σε όλου είχε κουλήσει κάτι. Είχε κολλήσει. Ο πρόεδρο τη Βουλή, ο Ροδόπουλο, κουβαλούσε μονίμω ένα μοχλό. Είχε πει και εκείνο μια ιστορία με ένα μοχλό. Όλοι δηλαδή ε, κουβαλούσαν κάτι. Ε, <Σεθάνω>, ναι, εκείνος... αυτο... ναι, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Εκείνο που προσευχώς... δεν κουβαλούσε τίποτα. Ε, αλλά τον είχε πάντα χαρακτηριστικό με τα πολύ μεγάλα φρύδια, του Καραμανλή. Τον Καραμαλίδα, ίσω και λόγω, ξέρω εγώ, ήταν και πρωθυπουργό. Δεν ξέρω πώ του. ή δεν είχε και ανάγκη να χαρακτηριστεί από κάτι που τον έβαζε με τέτοια φρύδια, που ίσω δεν χρειαζόταν και τίποτα άλλο για να καταλάβει ποιο είναι. Καταλάβουν ποιο είναι. Τέλο πάντων. Και εκείνα τα χρόνια λοιπόν, ε... υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα και με την Αμερική και με την Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν καπνο... καπνοπαραγωγό χώρα. Και μάλιστα σε κάποιε περιοχέ, όπω προ το... τη Θράκη, απάνω εκεί πέρα, στη Θράκη είχε καπνό εξαιρετική ποιότητα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολούνταν με τον καπνό. Ήταν βέβαια μια επίπονη εργασία. Πρέπει νύχτα να ξυπνά δύο τρει το πρωί και να πηγαίνουν στα χωράφια. Μετά το παστάλιασμα, μετά το ένα, μετά το άλλο. Το ξέρει ένα το καπνό, το, το, το βελόνιασμα και τα τέτοια. Πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά προσοδοφόρα. Κάποια στιγμή, τώρα βέβαια έχουν, έχουν, διαλυθεί τα πάντα φυσικά, αλλά κάποια στιγμή πέρασε μια κρίση και ο καπνό τότε στην Ελλάδα. Ε, 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 τον, τον ανταγωνίστηκε με τρόπο πούμε, πολύ αποτελεσματικό ο Αμερικάνικο καπνό, μια ποικιλία Βιρτζίνια, η οποία κατέκλυσε την Ευρώπη κτλ. Και, και σταμάτησαν για ένα διάστημα βέβαια οι εξαγωγέ καπνού. Αυτό έφερε μεγάλη δυσκολία στη χώρα, γιατί όπω σα είπα, ένα πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό, κυρίω αγροτών φυσικά, ασχολούνται με την. ήταν καπνοπαραγωγή όπω λεγόταν. Λοιπόν, και ο Μπόστ, από το μάτι του Μπόστ και από το πενάκι του Μπόστ, δεν πέρασε παρατήρητο αυτό. Για κοιτάξτε την επόμενη για να δούμε την επόμενη εικόνα. Εδώ πέρα, να το δω πάλι ένα δευτερόλεπτο, με συγχωρείτε να το δω από εδώ, γιατί και εγώ δυσκολεύομαι ε, εκεί πέρα, μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν, βλέπουμε, για να δούμε τι βλέπουμε, εδώ ο ελληνικός καπνός, ο Πιναλέον και η Ενεργίτσα κουβαλούν αριστερά, βλέπετε, ένα, ένα μια συσκευασία ελληνικά καπνά γράφει απάνω και να τη φορτώσουν στο ferry Bot, το, το, οποίο ferry Bot λέγεται κοινή αγορά. Και δεξιά είναι τεράστιοι σάκι με καπνό, αλλά καπνό τι καπνό, ε, American τον Πάκο, Αμέρικαν τον Πάκο, Virginia και τέτοια, Αμερικάνικο καπνό. Και παρακαλάν τώρα και τα δύο παιδιά ο και Ενεργήτσα να φορτώσουν και λίγο ελληνικό καπνό. Και απευθυνόμενοι στον πλοίαρχο του πλοίου εκεί πέρα που είναι απάνω και που τον βλέπετε κατά τη φόρτωση, λένε, του λένε, «Ένδοξον πλοίον Φεριμπότ που σχίζει στον κυμάτων, λάβε και το πακέτο μας να λάβουμε χρημάτων, να αγοράσουμε ψωμί, γλυκό ψωμί ψωμάκι, να φάγει θύλι θυγατήρ και άριν αγοράκι. Λάβετε το πακέτο μου που γράφει το όνομά μου και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την καρδιά μου. Περικαλώσε Φεριμπότ, κάνε ο λίγου χώρου, έχω μητέρα πάσχοντος εκ του περονοσπόρου, με έχω και μάνα άρρωστη. Και απαντάει ο πλήρχος. «Ε αγόρι με τον κοντομάνικον, ή με θα φύσκα από Αμερικάνικον. Άφε τα λόγια και τη γρίνια. Το εντάφθα πλοίον προόριστε δια Βιρτζίνια». Δηλαδή αρνείται και ο, ο πλήρχος να παραλάβει το... τον ελληνικό καπνό. Mm -hmm. Τότε βέβαια, ε... και... και, άρχισε η Ελλάδα τότε, κάποια στιγμή να κάνει και εισαγωγέ δηλαδή. Και εκτός των άλλων, και εκτό των άλλων, εκείνα τα χρόνια έγινε άρχισε να κάνει τότε και εισαγωγέ λαδιού από την Ισπανία. Η οποία Ελλάδα ήταν και αυτή η χώρα. Και μάλιστα μπλέγαν τότε αυτοί που ξέρω ότι το λάδι το ελληνικό ήταν χαμηλή οξύτητας, δηλαδή καλή ποιότητα. Χαμηλή οξύτητα, δεν δηλαδή σα μπερδευόμασταν με τα χημικά, χαμηλή, ε, καλή ποιότητα. Γινόταν λοιπόν εισαγωγέ από την Ισπανία και τώρα θα δούμε και κάτι άλλο πώ συνδέεται με την πραγματικότητα ο Μπόστη. Και σε κάποια μεγάλη εισαγωγή το λάδι ήταν οθευμένο κατά τρόπον που στην ίδια την Ισπανία σκότωσε κόσμο. Πέθανε κόσμο στην Ισπανία από λάδι. Ποιο ξέρει πώ ήταν οθευμένο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τη χημική αυτή εξήγηση μετά από τόσα πολλά χρόνια, αλλά πέθαναν άνθρωποι. Δηλαδή αυτό δεν ήταν απλώ ε, υψηλή δηλαδή κακή ποιότητα το λάδι. Κάτι είχαν βάλει μέσα. Αυτό το λάδι ήρθε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ευτυχώ, οι υπηρεσίε που ασχολούνται με τον έλεγχο των εισαγωμένων το βρήκαν γρήγορα. Και είχαν κάποια, είχαμε και εδώ κάποια κρούσματα, νοσηλεύτηκαν άνθρωποι, δεν πέθανε κανένα στη χώρα μα. Τέλο πάντων, ακούστε τώρα. Κάποια στιγμή γινόταν μια συναυλία, κοινά τα χρόνια, την έκανε ο Θοδωράκη, με κύριο ας πούμε, τραγουδιστή, τον Πυθικότσι. Ο οποίο, βέβαια, πλαισιώνεται όπω συνήθω γίνεται και από άλλου, αλλά ο βασικό τραγουδιστή ήταν ο Πυθικότσι. Ο Πυθικότσι. Αδιαθέτησε κατά τη διάρκεια τη συναυλία αυτή και χρειάστηκε να διακοπεί. Και αυτό έκανε εντύπωση τότε γιατί ήταν νέο. Δεν... Γιατί, αν θυμάστε τον τη και σε μια τελευταία συναυλία, αυτή που δόθηκε προ τη Μήν του, τελευταία... τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, ο τη λιποθύμησε τώρα, αλλά τότε. Ε, τώρα συνέτρεξαν όλοι. Αμέσω διακόπησε η συναυλία, χωρί κανένα αυτό. Αλλά τότε ήταν νέο. Και έκανε εντύπωση ότι έπεσε και λιποθύμησε λοιπόν διαρκού τη συναυλία. Ε... γράφει λοιπόν ένα σκίτσο, φτιάχνει ένα σκίτσο ο Μπόστ για αυτό το περιστατικό. Αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια που θα δούμε τώρα. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ λοιπόν, τι βλέπουμε. Ε, ναι, αμέσως, αμέσως θα πάρουμε και τα... Αμέσως. Ένα λεπτό μόνο. Εδώ τι βλέπουμε. Τον πυθικό τσι πεσμένο στο κρεβάτι, το ξαπλωμένο μάλλον τον άνθρωπο των αυτών, ο, Θοδωράκης Θοδωράκη να προσπαθεί να του βγάλει τα παπούτσια να ανακουφιστεί από το σφίξιμο. Ο, ο Χατζηδάκης πίσω να τον κλατάει λίγο έτσι σηκωμένο κτλ. Και, τι του λέει, ο, και τι του λέει λοιπόν ο Θοδωράκη. Για να δούμε τι του λέει. Τι έπαθε, Γρηγόρη μου, τι έχει, πού με αφήνει. Θέλει να φέρει το γιατρό ή θε νερό τη κρίνη. Ήσουν γλυκό, ήσουν καλό, είχε τι χάρε όλε. Ανοίχτε τη γραβάτα του, τραβάτε του τι όλε. Βγάλτε του τα παπούτσια του. Αέρα στο αγόρι. Τι έπαθε Σαϊδόνι μου και φίλε μου Γρηγόρη. Και απαντάει ο τη. Γε μου, εγώ δεν χάθηκα. Θα ξαπλωθώ λιγάκι. Το μεσημέρι έφαγα Ισπανικό λαδάκι. Τραγούδησε στη θέση μου, διευθύνοντο συγχρόνω, να κάτσω εντωμεταξύ εντό του κεντρικόνο. Κεντρικό ήταν, λεγόταν το θέατρο που έπαιζε. Μη μου τραβά τον ρουχισμό, μη μου τραβά τι όλε. Πε να αρχινίσουν τα βιολιά να παίξουν και οι βιόλε. Σε λίγο θα γεννώ καλά, σε λίγο θα περάσει. Μπήκε στι φλέβε μου πολύ και με έχει διαπεράσει. Δηλαδή, πώ το τυχαίο εντελώ ε, αυτό της λιποθυμίας του τη λιποθυμία του μπυθικότηση στη συναυλία το συνέδεσε αμέσω ο Μπόστ με το ότι έφαγε ή πιε, έφαγε, τέλο πάντων, γεύθηκε μάλλον ισπανικό λάδι. Το οποίο λέει αυτό μπήκε και στο αίμα μου. Βέβαια στο αίμα δεν μπήκε, αν είχε πει, θα πεθάνει ο άνθρωπο. Λοιπόν, οι σπασμοί στο μάχο και η περίπτωση μπυθικότηση. Α πάρουμε την εικόνα. Αυτή είναι και κάπω σπάνι βέβαια. Αλλά συγγνώμη κιόλα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα. Περιμένατε λίγο, σα ακούμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ε, με μέναν μιλάτε. Με εσά, ναι. Καλησπέρα, Καλησπέρα. κύριε λογοθέτη. Καλησπέρα. Εύχομαι και εσά και την οικογένειά σα να ζείτε και να ενημερώνετε και τα παιδιά μα, τα υπόλοιπα. <χω> <μας> και <χω> και εσεί να είστε καλά, και όλο ο κόσμο. Για τα παιδιά Είναι πιο πολύ να θυμούνται. είμαι 82 χρονών. Πόσοί είπατε? 82 Α. χρονών πάντα καλά να είστε και να περάσετε τα 100. Ότι δεν τα θέλω, δεν τα θέλω δεν τα γιατί θέλω. Τότε τον να πούμε δηλαδή ό,τι θέλει ο Θεός να πούμε. Θέλω να πάω να τον βρω. Ό,τι θέλει ο Θεός τότε να πούμε. Γιατί θέλουμε να έχεις τα δύο χρόνια παντρεμένη. Ας είναι, ωραία, πάμε. Ε, κύριε Λογοθέτη, με γυρίζατε στα νεανικά μου χρόνια που ήμουν στη Βούλα νοσοκόμα. Ναι. Και θυμάμαι καλά τον uh, κύριο Νάση, τον λέω κύριο Νάση, που ήταν ενημερωμένος δίπλα στο νοσοκομείο και δίπλα στον Αστέρα Γλυφάδος. Ναι. Μαζί με την οικογένειά του και με την ε, Χριστίνα το πλοίο του. Το κότερο αυτό, ναι. Ναι. Εμείς είχαμε ε, ε, κοριτσάκια και αγοράκια που ήταν πέντε χρονών και ναι. μετά στα δέκα έπρεπε να φύγουν. Ναι. Τότε πάσχανε από την πολυομελίτιδα. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, όταν τους είδαμε ξαπλωμένους, κάνανε την ηλιοθεραπεία τους, τα κορτσάκια και τα γουράκια δεν είχαν ρούχα όπως φύγανε, ήρθαν να φύγουνε. Ναι. Από Μακεδονία και από διάφορα μέρη ναι. της Ελλάδος. Ε, είπαμε έναν που παρακαλέσαμε που ήταν και ψεράς, να πάμε δύο-τρία παιδάκια με λίγα λουμιδάκια εκεί κοντά, ναι. μήπως τους δώσει κάτι για να ψωνίσουν. Ναι. Για να τους πάρουμε ρουχαλάκια. Ναι. Πήγαμε κύριε Λογοθέτη, τον φώναξαν οι υπάλληλοι, ξέρω εγώ πώς ναι. τους λένε εκεί τους αυτούς, ας πούμε που είχε Συνεργάτες ας πούμε, Ο, ναι υπάλληλοι Ναι, τους συνεργάτες ναι. Ε, Ούτε σηκώθηκε να κοιτάξει, ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του, τα παιδάκια ήταν μικρά ναι. Και το αγόρι και το κορίτσι Δεν σηκώθηκε ούτε να κοιτάξει δεν ναι. πήρε μαζί του, κύριε Λογοθέτη. Κοιτάξτε, όλα αυτά... Ναι, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ε, κοιτάξτε, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω, το περίεργο, το περίεργο, θα ήταν να κοίταζε. Να κοίταζε. Αλλά δεν πάση περιπτώσει τώρα γνώμες και απόψεις. Ε, αυτοί οι άνθρωποι είχαν, έχουν μια άλλη νοοτροπία. Είχαν, τώρα δεν ζει ο άνθρωπος. Ε, ε, εσύ είπατε πριν κάτι ο Θεός και τα λοιπά και εγώ επίσης πάντα να λέμε πάντα ο Θεός να τον να αναπαύσει ό,τι και να έκανε και ό,τι και να μην έκανε και μάλιστα πέρασε τραγωδίες και αυτός μέσα στο σπίτι του, μέσα στο σπίτι του. Τέλος πάντων, αλλά όμω, όταν κανείς είναι πια σε αυτά τα επίπεδα που ήταν ο Νάσης, πολύ, πολύ δύσκολα, θα καταλάβει τον πόνο του αλουνού <και>, και τον πόνο των παιδιών και μάλιστα η ζωή φέρνει πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Σε αυτό το νοσοκομείο ή στο πλαϊνό του, δε, 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 δεν άκουσα εσεί ποιο είπατε που υπηρετούσε τόσους νοσηλεύτριε. Σε αυτό το νοσοκομείο διακομίστηκε ο γιος του μετά το φοβερό το αεροπορικό δυστύχημα που του στοίχησε τη ζωή. Έζησε δηλαδή λίγες μέρες το παιδί και τελικά, πώ τον λέγανε, ο, ο γιος του ο Νάση. Ο Αλέξανδρος, Τώρα κόλλησε το μυαλό μου στα εύκολα. Θυμόμαστε τα δύσκολα και ξέχασα τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρος λοιπόν ο Νάση, εκεί μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, ίσω που είπατε τρει-τέσσερι μέρε νοσηλεύτηκε. Βέβαια δεν μπόρεσαν, ήρθαν και ξένοι ειδικοί. Ήρθαν, τέλο πάντων δεν μπόρεσε να σωθεί το παιδί. Αλλά μπάνε μπόρεσε, δεν μπόρεσε. Όλο ο αγώνα να σωθεί αυτό το παιδί έγινε εκεί που αρνήθηκε τούτο να ρίξει μια ματιά στα φτωχά τα παιδάκια που νοσηλευόταν εκεί πέρα. Τέλο πάντων, τώρα μην. Σα είπα πολλέ φορέ το έχω πει. Α λέμε τα γεγονότα χωρί να κρίνουμε γιατί άλλο είναι ο ετάζων νεφρού και καρδία και όχι εμεί. Εμεί αυτό που πρέπει να λέμε, ο Θεό σα Αναπάφησε όπω του λέει και η νεκρόση μα ακολουθία. Τέλο πάντων, λοιπόν, σα ακούμε. Καλησπέρα. 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 Ε, επειδή δεν ακούω από την τηλεόραση, είπαμε πω μιλούσατε σε άλλο. Ναι, όχι, σε εσά. Ε, ε, τώρα σε εσά. Καταρχήν, εσάς. συγχαρητήρια. Ήταν ωραία η εκπομπή. Ναι, και ευχαριστώ. επειδή έχω ταιριάσει να διαβάσω για τον post, αλλά έχω και κάποια ηλικία και κάποιο καλλιδοσκόπιο. Τώρα δεν πρόσεξα. Uh, πιο εκδοτικός οίκος αλλά είναι από πολλές εκδόσεις ναι. από εφημερίδες και τέτοια. Ναι. Θυμήθηκα, είναι φοβερός, uh, ακριβώς και στην αρχή που δυσκολεύτηκα για τη δημοτική που έγραφε το Ευκολία με ε, φυ κάπα και τα λοιπά, που είχε πάρα πολύ πλάκα. Καυστικό και μεταφράσιμο. Αυτά σκοπίμω να τα έγραφε, δεν ήταν άρεσε, Ναι, ναι. Και σήμερα θυμήθηκα όλα αυτά, λίγο γέλασα, γιατί όταν περνάει καιρό και το ξαναδιαβάζω, πάλι ξαναγελάω, ναι. είναι μέσα από πραγματικότητα. Να σα ευχηθώ να είστε καλά. Και εσεί. Ναι. Και... Μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή και πολλέ φορέ που σα ακούω. Ε, να περάσετε καλά τι γιορτέ, ναι, γιατί χρειάζονται και αυτές οι εκπομπέ λίγο. Τα πάντα Έχουν και χρειάζονται. και μια ηλικία ναι. βέβαια. Τον ήξερα και τότε. Αλλά μαθαίνουν και τα παιδιά κάτι με αυτά. Ναι, όλα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να είστε καλά, και εσείς. κύριε Λογοθέτη. Καληνύχτα. Και εσείς, και εσείς. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Και όλοι μας να είμαστε καλά. Και όπω σα είπα στην αρχή, δεν ξέρετε από την αρχή την εκπομπή. Σκέφτηκα να τελειώσουμε την χρονιά. Ε, την χρονολογική δηλαδή, όχι την τηλεοπτική. Με μια εκπομπή έτσι να χαμογελάσουμε λίγο. Και κυρίως να χαμογελάσουμε πράγματα τα οποία κατά έναν μυστήριο και ανεξήγητο τρόπο είναι επίκαιρα και σήμερα. Λοιπόν, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ε, γεια σας κύριε Λογοθέτη. Γεια σας. Ε, ο, νο, ο, ξέρω θα προκαλέσω ενδεχομένω την αντίδραση των ε, ε, τηλεθεατών, ενδεχομένω πολλών τηλεθεατών. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Νάσι ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας της οικονομικής παλικενεσίας του έθνους που δεν είναι μικρότερη σημασία από την πολιτική παλιγενεσία του έθνους και η φωτογραφία του έπρεπε να βρίσκεται στις σχολικές αίθουσες δίπλα στη φωτογραφία του Κολοκοτρώνη. Ναι. Τονίζω στη βάση της σκέψης ότι η οικονομική παλιγενεσία είναι η με την πολιτική παλιγενεσία του έθνους. Ο Νάσης σαν αναγενόμενο αναγενόμενος πήρε από τις τάχτε της, Ξεκίνησε ο ίδιο από τι τάχτε τη Μέρνη και πήρε την Ελλάδα από τι τάχτε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της εμφύλια ε, του Εμφύλιου Πολέμου και την ταξίδισε την Ελλάδα προωρέα μέχρι τι άκρε του κόσμου και την ανέβασε στου ουρανού όλη τη Οικουμένη. Γι' αυτό είναι εθνικό ήρωα τη οικονομική παλαιγκυρισία του έθνου. Και που... αν είχε και ορισμένε ιδιοεθμίε ο άνθρωπο, Ξέρουμε ότι και οι μεγαλύτεροι ήρωες είχαν τις ίδιες του. τους. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι τον σωτήρα του, ο Μέγας Αλέξανδρος, τον κλείτω, τον, ενώ τον έσωσε τη ζωή, τον έχει φωνεύσει. Μόνο να, ρωτήσω, να πω, ε. μόνο να ρωτήσω, επειδή δεν είναι για τον Ωνάση το θέμα, δεν έχω καμιά αντιρρήση και είναι ενδιαφέρον σε ζωή του Ωνάση, μόνο μια λέξη, αν θέλετε να μου πείτε, ναι, ε, με ποιο έργο του, Ποιο πράγμα έκανε και αναγέννησε την Ελλάδα και πρέπει να είναι δίπλα στον Μόνο με μονολεκτικά, γιατί θα μιλήσουμε για τον. Για να καταλάβω Η, κι εγώ. Η δική του οικονομική δραστηριότητα και φυσικά. Ναι, την Ελλάδα και... πώ. Πως... Για την Ελλάδα, το έργο τη Ολυμπιακή Αεροπορία και το έργο των. Ήταν ο μεγαλύτερο. Εποπιστής... Για την Ολυμπιακή Αεροπορία, λέτε ότι αναγέννησε την Ελλάδα. Έγινε. Ευχαριστώ. Ναι, και αυτή. Και αυτή, αλλά κυρίω βέβαια με το εφοπλιστικό του έργο. Με το εφοπλιστικό του έργο. Με το εφοπλιστικό το του. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να είστε δεν καλά. Ευχαριστώ. Μη, και ο... ναι, ευχαριστώ. Κάποια στιγμή, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Είτε συμφωνεί κανεί με πολλά που έκανε ο Νάση, είτε διαφωνεί. Δεν μπορεί κανεί να αρνηθεί ότι όλοι αυτοί ήταν μεγάλε προσωπικότητε. Αλλά όμω, εγώ δεν έχω. Ε, επειδή και ο κύριο και πολύ καλά κάνει δημοσίω και ανοιχτά λέει την άποψή του, και εγώ νομίζω διατηρώ το δικαίωμα, δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό το πράγμα, ότι αναγένει στην Ελλάδα ο Νάση. Ε, ε, γιατί πήγε την Ελλάδα σε όλα τα μέρη του κόσμου λοιπά Ο Νάση αγόρασε μια, ε, μια, αεροπορική εταιρεία, την ΤΑΕ, και την έκανε Ολυμπιακή. Η Ολυμπιακή πράγματι ταξίδευε παντού. Μα πιστεύω ότι όλε οι αεροπορικέ εταιρείε όλων των κρατών, όλων των κρατών πηγαίνουν σε όλα τα μέρη τη γη. Πού αλλού θα πήγαινε δηλαδή η Ολυμπιακή. Ε, τέλος Τέλο πάντων, εντάξει, μπορεί. Κατά καιρού έχω διαβάσει και σε βιβλία κτλ. ότι έβλεπε κάποιο την ελληνική σημαία σε μακρινά αεροδρόμια, απομονωμένα κτλ. Και, τα λοιπά, και ότι έβλεπε την ελληνική σημαία εκεί πέρα. Και όσοι συγκινήθηκα μια φορά που είδα την ελληνική σημαία σε ένα αεροδρόμιο στην Αφρική που δεν περίμενα να τη δω. Αλλά άλλο πράγμα συγκινήθηκα που είδα την ελληνική σημαία ή τα, ή τα σήματα τότε τη Ολυμπιακή. Και άλλο πράγμα ότι ο Νάση αναγέννησε την Ελλάδα. Νομίζω, με σεβασμό γι' αυτό, με μεγάλη προθυμία και, και, και κατανόηση και αυτή τον, τον, κάθε τηλεθεατή. Θα κάνουμε μια, όμως, θα κάνουμε μια εκπομπή για, για, όλους, για, και για άλλες προσωπικότητες και για τον Ωνάση. Αλλά δεν νομίζω, ας πούμε, ότι ο Ωνάσης θυσίασε τη ζωή του όπως τη θυσίασε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης. Και... Δεν νομίζω. Δούλεψε καλά την Ολυμπιακή. Μπράβο του, ένας καλός επιχειρηματίας. Τέλο πάντων, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στο δικαίωμα του, του καθενό να έχει τη δική του άποψη. Λοιπόν, θα τα πούμε όμω αυτά είναι εκτάση. Ε, παρακαλώ, σα ακούμε. Καλησπέρα κύριε Καρδάκη. Χαίρετε, χαίρετε. Επειδή είμαι και εγώ περίπου 80 Μαου, ναι. με κάνατε πάλι να σημειωθώ τα νεαρικά μου χρόνια. Ναι. Από το 1958 που κατέβγα τη Σαουδική, διάφορα στο Μανταλάκια, ναι. του ο κύριο Δημητριάδη την πρώτη γελιογραφία και την αυτοδιακή επέμψα και διάβαζα τον Κωνσταντζόγλου. Λοιπόν, και μένω ανορθόγραφο, αλλά με γέμιζε και με γεμίζει ακόμα σήμερα. Ήθελα να κάνω μια συμπλήρωση μόνο για τον Παναγιώτη Καρλόπουλο το 1961 με τι συμφωνίε του Καραμπαλή και για την μετανάστευση. Ο οποίο έμεινε με το σλόγγαν ότι απεκάλυψε την μετανάστευση ευλογία Θεού. Καταλάβατε, με ακούτε. Ναι, βεβαίω. Λοιπόν, βεβαίως έχει... ναι, πραγματικά θέλω να συμπληρώσω ότι ήταν πραγματικά ευλογία Θεού. Γιατί και εγώ είμαι άντρα γκάσταρμπάιτα, λοιπόν και όλοι προοδεύσαμε, κάναμε οικονομία, ήρθαμε με λεφτά, βοηθήσαμε την εθνική οικονομία και πρόεδρε με το μεταναστευτικό <Και>, και ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Εν αντιθέσει σήμερα με το κλάμα, το brain drain και η μεφομένη. Λοιπόν, Ήθελα ναι. να δω αν θα φέρει κανεί σχάρα φράγκο πίσω. Επειδή είναι ώρα να περασμένη, να μην σα απασχολώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να είστε καλά. Καλείς. Να είστε καλά. Ε, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ε, το, με, το, μεταναστευτικό τότε, όπω και τώρα βέβαια, αλλά μια που μιλάμε για τον ήταν ένα τεράστιο θέμα το οποίο επιδέχεται πολλαπλών προσεγγίσεων. Τέλο πάντων, το, θα το συζητήσουμε και αυτό μια μέρα, αν και κάναμε πολλά για το μεταναστευτικό το τότε. Ε, να παρακαλέσω, είναι 11 παρα 2 λεπτά. Ε, παρα 2-3 λεπτά. Υπάρχει κάποιο στη γραμμή. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ναι. Όχι, να μην το αφήσω τον άνθρωπο να περιμένει. Ορίστε, συγγνώμη, παρακαλώ. Ναι, γεια σα κύριε Λόγα. Συγγνώμη που είπα να κλείσουμε, δεν έπιασα το σήμα από τα μηχανήματα. Δεν ότι υπάρχει ναι. άνθρωπο στη γραμμή. Ναι, πείτε μου, πείτε μου. Ναι. Ε, και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τι ναι, τις που, που κάνετε. Ευχαριστώ. Α, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο για τον, Ωνάση, για τον κύριο Ονάσι, για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη. Γιατί και σήμερα ακόμη να μην ξεχνάμε ότι το νάσιο, ναι. οφείλεται στον ονάσι και σε αυτά που έβαλε στη διαθήκη του για να μπορούν να θεραπεύονται ε, ε, χιλιάδες Έλληνες σήμερα στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε τώρα αν η κυρία ε, έχει ένα περιστατικό ε, τόσο φτηνό για να μειώσουμε το μέγεθος και την προσωπικότητα του Ωνάση νομίζω ότι δεν το αξίζει. Αυτό είναι το ένα το θέμα που ήθελα να δείξω. Το δεύτερο θέμα, ε, ωραία όλα αυτά που μας κάνουν και γελάμε, όμως δεν θα πρέπει ούτε κατελάχιστο να διανοούνται και να υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι έστω και κατελάχιστο να γελιοποιούν αυτά που έκαναν οι Γερμανοί στους Έλληνες και με, τους, με τις καταστροφές, με τα βάσανα, με τις σφαγές, με τις προάλλες είχαμε τα καλάβριτα. Και όλα αυτά που κάναν σε όλη την επικράτεια, τα δεινά και τα... τα, τα, τα την πάση όλα αυτά που έκαναν και ε, το ότι αυτοί θέλουν να παρουσιάζονται σαν πολιτισμένοι και ότι εκπολιτίζονται και ακούω ότι πολλές ναι. φορές χλεβάζουν τους Έλληνες ε, αρνούμενοι, αρνούμενοι να μας αποζημιώσουν παντιοτρόπος. Μόνο... Και για τις καταστροφές ναι. και για το δάνειο που πήρανε. Και για όλα καλά. αυτά που μα τα τράβηκαν. Κοιτάξτε, που εγώ, εγώ πιστεύω ότι έχετε δίκιο και σε αυτά που λέτε συμφωνώ. Απλώ η παράκληση είναι. Καλά, εκτό του ότι είναι 11 παραμισό λεπτό, ε, μην το θέτε με αυτό τώρα που μιλάμε για τον Πόστο, ούτε ο άνθρωπο αυτό είπε ποτέ ότι. Ναι, ευχαριστώ πάντω για την παρέμβαση. Δεν διστάζω να σα πω ότι έχετε δίκιο. Συμφωνώ μαζί σα και για, τα, για τα όσα γίνανε στην πόλεμο και για τα πάντα συμφωνώ. Απλώ είναι άλλο το θέμα σήμερα για τον Πόστο. Ε, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για την παρέμβαση. σω καμιά φορά και άμεση σχέση να μην έχουν οι παρεμβάσει με αυτό που λέμε. Μου δίδουν. Ε, πώς να πούμε, ε, έναυσμα για να κάνουμε κάποια άλλη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Μου λένε από τον έλεγχο απάνω ότι κάποιοι τηλεθεατές αρκετοί, ίσως δεν προλαβαίνουν βέβαια να παρεμβαίνουν, ε, ρωτούν τι απέγινε ο Μπόστ. Ε, ο Μπόστ ε, απέτησε το κοινό χρέος το 1995 13 ή 14 Δεκεμβρίου εις προβεβική ανηλικία βέβαια. Μέχρι τότε ε, ασχολήθηκε και με άλλα πράγματα, όπως σας είπα ήταν καλλιτέχνης, ζωγράφος, στιχουργός όπως βλέπουμε. Πολλά πολλά έκανε και πεζά κείμενα πάρα πολλά τα οποία υπάρχουν εδώ πέρα, αλλά δεν ζει πια εννοείται. Και είναι, ζει, 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 βέβαια ο άνθρωπος είναι και νέος, ζει ο γιος του, ο ηθοποιός ε, Μποσταντζόγλου. Τζόγλου. Δεν θυμάμαι, ε, Γιάννη είναι το μικρό. Δεν, δεν μπορώ να θυμηθώ το μικρό τόνο, όνομα, αλλά ο άνθρωπο είναι σύγχρονο το οποίο είναι γιο του, του Μέντι Μποσταντζόγλου. Τώρα, θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω ότι και χαίρομαι που όπως φάνηκε από τα τηλεφωνήματα συμφωνήσατε να τελειώσουμε το έτος αυτό έτσι με ένα χαμόγελο που μας το προσέφερε ουσιαστικά ο Μπόστ. Ο Μιλών δεν έκανε τίποτα περισσότερο παρά να τα φέρει στο φως πάλι και να τα ξαναθυμηθούμε. Να δούμε αν θα μπορέσουμε και, και την επόμενη φορά, την, την πρώτη εκπομπή του Νέατος, αν μπορέσουμε να αρχίσουμε πάλι με κανένα χαμόγελο, θα δούμε. Θα δούμε. Μην σχεδιάζουμε και μην. Λοιπόν θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Επειδή όπως σας είπα ε, την επόμενη Δευτέρα δεν θα γίνει εκπομπή για να προτάξουμε, να προτάξουμε στο αθμό μας θέματα σχετικά με, τη, με τις εορτές των ημερών αυτών. Δεν, δεν, θα, δεν είμαι βέβαιος τώρα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να υπολογίσω το, τις μέρες. Ποια μέρα θα κάνουμε με το νέο έτος εκπομπή. Βέβαια, ο σταθμό μα όπω πάντα κάνει, θα σα ενημερώσει με ένα τρέιλερ που βγαίνει από κάτω. Επί του παρόντο. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Σα ευχαριστώ που παρακολούθησατε αυτή την εκπομπή. Σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια, για τη συμμετοχή και τα καλά σα λόγια. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Τα λέμε κάπω πρόωρα, αλλά αφού δεν θα βρεθούμε τι μέρε εκείνε. Και με το καλό να ξαναβρεθούμε όλοι υγιεί, όπω είμαστε και τώρα, όλοι μα, με τη νέα χρονιά πάλι εδώ πέρα. Και υποθέτω πάλι εννοείται κάποια Δευτέρα στι 9 το βράδυ. Επί του παρόντος, καλό σας βράδυ και καλό σας ξημέρα.